Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπαχλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs, 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Restaurant στο Κρίγορε Beach. Ελάτε οικογενειακό σε αυτό το πανέμορφο οικογενειακό εστιατόριο που για χρόνια σερβίρει όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς. Έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνικά και τελικά φαγητά, ποικιλία από πίτσες, γύρω, σουβλάκια, καλαμαράκια, μακαρουνάδες, ελληνική σαλάτα και πολλά άλλα. Ο ιδιοκτήτης Βασίλη Τσιώτης και Γη σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Στο Gondolier Restaurant, 674 Golf Boulevard στο Κρίγορε Beach. JB Factory Carpet. Ποικιλία από χαλιά όλων των ειδών και χρωμάτων. Μεσογειακά χαλιά μικρού και μεγάλου μεγέθους. Πλακάκια, σεραμικά, κεραμικά και πορσελάνης. Για κουζίνες, σαλόνια, εσωτερικά και εξωτερικά. Wood floors καλής ποιότητος. Σε καλές τιμές. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας ή το γραφείο σας, ελάτε στο JB Factory Carpet. Φανταστικές τιμές. Ο ιδιοκτήτης Βασίλης Μπουκάλης σας περιμένει. Σε τρεις περιοχές. Στο 3100 του Ισαγκεθράβης στο και με τηλέφωνο 727-322-5757 ή στο 1251 East Fowler Avenue, Tampa και με τηλέφωνο 813-549-1988 και στο Clearwater στο 24099 US Highway 19 North και με τηλέφωνο 727-725-5757. JB Factory Carpet. Κόντος Construction αναλαμβάνει επισκευές κτηρίων, σπιτιών, πλάσες, εστιατόρια, τίσιμο, μικρές ή μεγάλες δουλειές. Αντικατάσταση στα παράθυρά σας με τα νέα παράθυρα που αντέχουν για μεγάλους τυφώνες και κακοκαιρίες. Hurricane Proofs. Κόντος Construction. Specialized in rebuilding any size house. Strip stores, restaurants, big or small business. Call now Vasilis Kondos at 727-938-0021. Kondos Construction. Yannis Greek Express Taverna. Ένα πανέμορφο ελληνικό εστιατόριο. Σερβίρει αυθεντική ελληνική κουζίνα. Σπιτίσιο φαγητό. Γύρο, σουβλάκια, μπιφτέκι, παστίτσιο, μουσακά, τυρόπιτες, σπανακόπιτες και καθημερινά σπέσιο. Ελληνικές βραδιές με μπουζούκια και ωραίο γλέντι. Κάθε Πέμπτη βράδυ. Ανοιχτό. 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Κλειστό την Κυριακή. Την Πέμπτη, ελληνική βραδιά έως αργά το βράδυ. Γιάννης
Greek Express Taverna. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Κατέχη. Ελάτε στο Γιάννη Greek Express Taverna. Έχουμε αυθεντική ελληνική κουζίνα. Κάθε Πέμπτη βράδυ, μπουζούκι και γλέντι. Σας υπόσχομαι μια υπέροχη βραδιά. Σας περιμένω. Γιάννης Greek Express Taverna. Στο 35220 US Highway 19 North, Γωνία, Altman Road, East of Palm Harbor. Τηλέφωνο 727-940-9423. Dr. Terry Servos, οδοντίατρος εις Οντανίδεν. Γεια σας, είμαι ο Terry Servos. Έχω special training στα φυτευτά δόντια. Με βίδες δεν πρέπει να χαλάσει δύο δόντια να βάλει σε ένα πουλίπι. Τι ξεχνάτε, το φυτευτό δόντι είναι φτηνότερο από γέφυρα. Τιμές μας είναι λογικές. Πολυετή πύρα, σφραγίσματα, καθαρίσμα δοντιών. Φυτευτά δόντια, χαμηλές τιμές. Dr. Terry Servos, ο δικός σου οδοντίατρος. Θα χαρώ να σας γνωρίσω από κοντά. Επισκεφτείτε μας στο 434 Main Street, Dunedin. Dr. Terry Servos, τηλέφωνο 736-3032. Στο Αγορά Food Market θα βρείτε όλα τα ελληνικά προϊόντα, όπως τα καλύτερα λάδια από την Κρήτη, Καλαμάτα και από όλη την Ελλάδα. Επίσης τυριά όπως φέτα, βαρελίσια, ράκοβα, σπαρνασού και δοδόνης. Γραβιέρα Κρήτης, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι, βαράχοτήρι, μυζήθρα και πολλά άλλα. Όλα με το ζύγι. Πολλά ελληνικά κρασιά και μπύρες. Στο Αγορά Food Market θα βρείτε αυτά που θέλετε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Όλα καθαρά και φρέσκα. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες 727-940-5394. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-940-5394. Αγορά Food Market στο Τάπο Springs. Breakfast Club. 201 West Bay Drive, Suite E5 Largo. Call 727-444-0937. Για ένα πλούσιο πρωινό, αυγά, ομελέτες όλων των ειδών, αυγά με στέξ, Breakfast Club Special, φρούτο σαλάτες, φτιάξε τη δική σου ομελέτα όπως επιθυμείς. Create your own omelette. Καταβατικές τιμές που σου φέρουν. Για πληροφορίες τηλεφώνησε 727 444-0937. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο τηλέφωνο 727-444-0937. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-444-0937. Πρωινό Breakfast Club. Hotel Florida Downtown Tampa. Το παλαιότερο και ανανεωμένο ιστορικό ξενοδοχείο της οικογένειας Τόνι Μαρκόπουλου. Έχει την καλύτερη κριτική για τις φανταστικές και υπερπολιτελές αίθουσες που διαθέτει για γάμους, βαφτίσεις, convention, concerts, χοροσπερίδες. Άψογο σέρβις. Αρχοντικό σερβίσμα. Για την επόμενη εκδήλωσή σας, ελάτε στο Hotel Florida, 905 North Florida Avenue, στο Downtown Tampa. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 813-225-1700. Το όνειρό σας είναι και ο τέλειος γάμος του παιδιού σας. Make your dream come true. Hotel Florida, Downtown Tampa. Call now, 813-225-1700. Hotel Florida, Downtown Tampa.
Pita Crust Condos. Λύθηκε το πρόβλημά σας με τη νέα Pita Pizza. Κερδίζετε χρήματα, χρόνο και ποιότητα. Η νέα εξακουστή πίτσα της φημισμένης εταιρείας Condos κατάκτησε την αμερικανική αγορά. Έτοιμη Pita Pizza σε 5 λεπτά. Βάζετε τα υλικά που θέλετε και την σάλτσα και φτιάχνετε μια γευστικότατη πίτσα. Πωλείτε τώρα σε όλη την Αμερική και σε όλα τα Save and Lunch. Ζητήστε σήμερα Pita Crust Condos. Εστιατόριο άνοιξε στο Tapo Springs, το Tarpon Bar and Grill. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό. Sandwich, burgers, hot dogs, μπριζόλες, steaks, seafood, ελληνική και ιταλική κουζίνα. Γύρω, σουβλάκι, chicken bar, 1981 North Pinellas Avenue. Τηλέφωνο 727-937-0476. Απέναντι από το καταδρικό ναό του Αγίου Νικολάου άνοιξε η νέα κλινική American Chiropractor Health Source. Εάν υποφέρετε από πόνους στη μέση σας, στο λαιμό, πλάτη, πόδια, μετά από ένα ατύχημα, ο Ελληνοαμερικανός Dr. Philip Σκανδαλιάρης είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει. Επισκεφτείτε σήμερα το Health Source, 29 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Σημειώστε το τηλέφωνο 727-934-7246. Call now 727-934-7246. Κούρλου Hills Memory Gardens βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Ελληνικό Νεκροταφείο Μορφέας. Ένα νέο τμήμα του νεκροταφείου που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους Ελληνοαμερικανούς. Θα διαθέτουν μια ελληνική παραδοσιακή αψιδωτή είσοδος με ειδική αναμνηστική πλάκα και εντυπωσιακές ελληνικές κολόνες. Λοιπόν, μην περιμένετε, κλείστε το χώρο σας από τώρα σε αυτό το ειδικό τμήμα της Κουρλουχέως. Τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον για τη φροντίδα της οικογένειάς σας και για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε ένα χώρο που πραγματικά τιμά την ελληνική κληρονομιά. Ποτέ δεν υπήρξε κινητήριο αυτού του είδους για την ελληνική κοινότητα της πολιτείας της Φλόριδας. Κάνετε την επιλογή σας σήμερα. Τηλεφωνήστε 727-789-2000. Area AC Air Conditioning and Heating. Κλιματισμός για το σπίτι σας. Εγκατάσταση, επισκευές. Η καλή λειτουργία του κλιματισμού σας εξοικονομάτε και χρήματα από το ρεύμα. Το χρόνο είναι χιλιάδες δολάρια. Εάν έχετε πρόβλημα με το air condition heat, τηλεφωνήστε στο Area AC. Αδιούχος, με άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος στη Φλόριδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 937-4046 και στο 946-9780. Area Air Condition and Heat. Κρυοπολίων Ακρόπολης, 148 Ισταρπον Avenue στο Tapo Springs. Στο Κρυοπολίων Ακρόπολης έχει όλα τα ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα, όπως ελιές καλαμάτας, ελληνικά τυριά, ξεροτήρια καθώς και τυρί φέτα.
όλα τα ελληνικά ελαιόλαδα. Γνήσια ελαιόλαδα, καθώς και ποικιλία από ιταλικά προϊόντα. Πού αλλού στο κρεοπωλείο Ακρόπολης που πάντα οι τιμές είναι ασυναγώνιστες. Μην ξεχνάτε για το κρέας φρεσκότατο και για το αρνάκι σας που αλλού στο κρεοπωλείο Ακρόπολης 148 Ισταράπον Avenue Tapos Springs. 148 Ισταράπον Avenue Tapos Springs και με τηλέφωνο 934-3376. 934-3376. Ακρόπολης. Στην υπηρεσία του νησμού για πάρα πολλά χρόνια. Ακρόπολης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα Τετάρτη, όμορφη μέρα, ζέστη κάνει εδώ στη Φλόριδα. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καλά μπανάκια σε όλους και να έχετε ωραίο καλοκαίρι. Να ευχηθώ χρόνια, να ευχηθώ καλό ταξίδι σε όλους πάνω για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον Καναδά. Και αυτοί που φεύγουν από εδώ και πάνε στο βορρά να περάσουν ένα δροσερό καλοκαιράκι στο Καναδά ή στις ΗΠΑ. Να καλωσορίσουμε επίσης όλους αυτούς που έρχονται εδώ στο Tampa Bay Area για το καλοκαίρι τους με τις οικογένειές τους, για το καλοκαίρι και με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Καλώς ήρθατε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των ΗΠΑ. Αγαπητοί φίλοι, λόγω του ότι σήμερα έχουμε εδώ, έχει χαλάσει το air conditioning και έχω γίνει και μουσκεμα και όχι τις προβολές, θα τα κλείσω τα φώτα. Θα επανέλθω σε καμιά ώρα. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα βίντεο, μια και μου το ζήτησα και πάρα πολλοί φίλοι, το ιστορικό για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Παρακολουθήστε το, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Why is it that the Prime Minister, Mr. Papadopoulos, why should he be regent, Prime Minister, Foreign Minister, Defense Minister, Interior Minister, all in one man? I could ask you, why not? It is permitted. It is not unpermitted. He can do that. He can do that. But it makes him the dictator of Greece in every factor, in every sector. He is not a dictator, because the dictator of all of us and of you is the law. The only dictator is the law. Then why not have free elections as your constitution dictates? We have a schedule for restore a good democracy, a health democracy. Well, healthy democracy. That means? Health democracy. Free elections. Free elections. Political parties. Political parties. Parliamentary democracy. Parliamentary democracy. Yes. Yes. It's coming. Yes. When? Papadopoulos will decide, his government will decide when, and when it will be, when the conditions are fine for the people and not for your people. For your people. For our people. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Βαχελάς, καλώς ήρθατε στους φακέλους. Πριν από 40 ακριβώς χρόνια, η πλατεία Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας κατελήφθη από τάγκς. Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που γνώριζαν ποιος ήταν ο ισχυρός άντρας της νέας κατάστασης. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που θα κυβερνούσε την Ελλάδα για 6 ολόκληρα χρόνια. Απόψε, εδώ στους φακέλους,
Οι άνθρωποι που έζησαν από πρώτο χέρι τα γεγονότα, ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο Στυλιανός Πατακός, ο Νικόλαος Μακαρέζος, η Δέσποινα Παπαδοπούλου, μας διηγούνται το τι συνέβη. Το κυριότερο όμως φωτίζουν την προσωπικότητα του ισχυρού αυτού άντρα, του Γεώργιου Παπαδόπουλου, του δικτάτορα που κυβέρνησε την Ελλάδα. Η άνοδος και η πτώση του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Λαέ των Αθηνών, δίτω η δημοκρατία. Κάτω, κάτω η παράνομος κυβέρνηση. Σήμερα 21 Απριλίου 1967. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. Το παλάτι, η ηγεσία του στρατού, οι Αμερικανοί ανησυχούν για το αποτέλεσμα των εκλογών που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο και που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα κέρδιζε η Ένωση Κέντρου υπό την ηγεσία του Γεωργίου Παπανδρέου αλλά τον άμεσο έλεγχο του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι αναζητούν μια λύση. Από το συλληπτήριο ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο ανώτατος άρχοντας της χώρας πληροφορείται πως τη λύση έδωσαν μόνοι τους δύο συνταγματάρχες και ένας ταξίαρχος. 4 λεπτά μετά τις 2, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Μακαρίτσης, ο τότε γραμματέας μου, τότε ταγματάρχης, μετέπειτα ταξίαρχος, ο κ. Αρναούτης, ο οποίος ψιθύριζε. Εγώ φυσικά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ψιθυρίζει. Του λέει: Γιατί ψιθυρίζει, λέει: Πολυβαλάνε το σπίτι μου. Τι εννοείς, μια ακούστηκε και έβαλε το ακουστικό και άκουγα τις σφαίρες να σφυρίζουν μέσα και να θερίζουν μέσα στο σπίτι του. Του λέω: Μπορεί να πας σε κανένα παράθυρο να δεις τι γίνεται. Και πήγε έρχοντας προς το παράθυρο και είδε ότι φορούσαν στολές. Από τότε κατάλαβα ότι το πράγμα πλέον έχει φτάσει σε μια πολύ άσχημη τοπία. Απαγορεύεται πάσα συνάθρηση ή συγκέντρωση με κλειστό χώρο ή εν πέθρο. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως, πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σωδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησης. Ο Κωνσταντίνος δεν γνώριζε εκείνη την ώρα ποιος βρισκόταν πίσω από το πραξικόπημα που είχε εκδηλωθεί πριν από λίγες ώρες. Λίγο αργότερα θα είχε την πρώτη συνάντηση με τον αρχηγό των πραξικοπηματιών και τον άνθρωπο που κυβέρνησε την Ελλάδα για 6 χρόνια. Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση. Αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Από μακρού χρόνου η αδυναμία της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας παρά πάσαν επίκληση του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιέξοδον. Η κατάσταση αυτή προσκυθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνον για την χώρα. Είχε δημιουργήσει τον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα κάποια στιγμή της πορείας της προς τα εμπρός από τον κομμουνισμό. Ποιος ήταν όμως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, πώς έφτασε στο σημείο να ελέγχει το στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, πώς φτάσαμε στην 21η Απριλίου και ποιος και γιατί έριξε τον Παπαδόπουλο το 1973. Το λένε Πέτρο Πέρδικε, το λέει και Ταϊδόνι. Ο
Γιώργο Παπαδόπουλε. Ωρε Γιώργο Παπαδόπουλε. Για σένα μιλάει ο Δουνιάς, για σένα καμαρώνει. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Λεωφόρο της Αχαΐας τον Μάιο του 1919. Οι συγχωριανοί και οι συγγενείς του μιλάνε για ένα ιδιαίτερο παιδί που μεγάλωσε με ένα πατέρα που του επέβαλε μια απόλυτη, σχεδόν τρομακτική πειθαρχία. Στο σχολείο μια μέρα λάθος έκανε εκεί με τα βιβλία και γυρίζει το μελλονοδοχείο και κάνει τα βιβλία χάλια. Μας έβαλε τρία παιδιά και βγήκαμε βόλτα στο χωριό και μαζέψαμε γυαλιά. Τα τρίψαμε και τον έβαλε και γονάτισα πάνω στα γυαλιά. Ο πατέρας του όταν πήγε και τον έγραψε στο γυμνάσιο, μόλις τέλειωσε η εγγραφή και βγήκανε έξω, του είπε «Παιδί μου, προχώρα για να πάμε στο σπίτι, εσύ θα προηγήσαι και εγώ θα ακολουθώ». Προηγήθηκε ο Γιώργος και φτάσανε εκεί, αν θυμάμαι καλά είπε ότι κάνανε 11,5 λεπτά. Του είπε λοιπόν από εκείνη τη στιγμή ότι η διαδρομή είναι 11,5 λεπτά. Δεν είμαι διατεθειμένος ούτε για ένα λεπτό να σε περιμένω. Γιος δασκάλου, μπήκε σχολή Ευελπίδων το 1937. Υπήρξε πρώτος και στις τρεις τάξεις της σχολής Ευελπίδων, αρχηγός της τάξεώς του και επιλογίας της σχολής. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στην κατοχή βρέθηκε κοντά στον τότε αντισταγματάρχη Γρίβα, που ήταν επικεφαλής της αντικομμουνιστικής οργάνωσης Χ. Οπωσδήποτε ήταν οργανωμένος στη Χ, συγκεντρώνανε πληροφορίες τις οποίες διοχετεύανε στη Μέση Ανατολή. Τη δεκαετία του 1950 ο Παπαδόπουλος φυτά στην ανωτάτη σχολή πολέμου και αναδεικνύεται σε ηγετική φυσιογνωμία. Ερωτήσαν οι μαθητές σε μαθητές του Παπαδοπούλου, εάν γίνει πόλεμος, ποιον θα θέλατε αρχιστράτηγο. Και κάνανε εκλογή οι μαθητές. Και βγάζαν τον Παπαδόπουλο πρώτα. Από τότε ο Παπαδόπουλος αποκαλείται από τους άλλους αξιωματικούς Νάσερ της Ελλάδος, γιατί τους θύμιζε τον Αιγύπτιο αξιωματικό που είχε καταλάβει την εξουσία στο Κάιρο. Η φήμη του έχει απλωθεί στο στρατό. Η Δέσποινα Γάσπαρη εργαζόταν τότε στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, όταν άκουσε πως θα έλθει ένας νέος προϊστάμενος. Τότε ήταν που ακούστηκε ότι θα έρθει κάποιος στρατηγός καινούριος, ο οποίος είναι ο μέλλον αρχηγός του ΓΕΣ. Πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση, γιατί δεν ήταν ομιλητικός για να καταλάβει κανείς. Δεν είχε την τρυφεράδα που έχει στο σπίτι με τους φίλους ή με τον έξω κόσμο όταν είχε. Ήτανε κάτω το κεφάλι ένας άνθρωπος που πέρα από τα χαρτιά του λέγες δεν έβλεπε τίποτα άλλο. Ο Παπαδόπουλος ήταν τότε παντρεμένος με δύο παιδιά. Η Δέσποινα θεωρούσε ότι έχανε από το προφίλ του ηγέτης από την υπερβολική ενασχόλησή του με την οικογένεια, όταν έκανε θελήματα για το σπίτι και άλλες δουλειές. Εάν έβλεπες την ανθρώπινη πλευρά του, την έβλεπες από την αγάπη που είχε στην οικογένειά του, στα παιδιά του, δεχόταν αυτή η προσωπικότητα ισχυρή να εξυπηρετεί τα παιδιά του σε λεπτομέρειες, για να μην πω ότι. Μια ημέρα που η Δέσποινα αποφάσισε να τον επισκεφτεί στο γραφείο του και να του πει ότι θα φύγει από την υπηρεσία, αποφάσισε να του πει τη γνώμη της και το τι έπρεπε να αλλάξει τη ζωή του. Γύρισα και του λέω: «Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε τι λένε για εσάς». Σκυμμένο το κεφάλι τώρα. Ότι στο μέλλον αρχηγός του ΓΕΣ. Εγώ δεν είμαι με τις γεωγραφικές, δεν ξέρω από μάχημο στρατό. Αλλά αν αυτό αληθεύει, αυτές τις λεπτομέρειες που να τις κόψετε. Γιατί είναι μόνο για ανθρωπάκια, όχι για προσωπικότητες. Εγώ βλέπω τον αρχηγό εγώ σαν να ήταν περισσότερο για τον βασιλιά και από τον πρωθυπουργό. Ο στρατός είχε αυτή την εικόνα τότε. Παπαδόπουλος και Δέσποινα συνδέονται σε μια παράνομη σχέση που θα εξελιχθεί πολύ αργότερα σε γάμο. Εκείνη ήταν το κουμπί και δεν έβλεπα να μου υπογράφει το χαρτί μου. Επήγα μία, πήγα δύο, πήγα τρία. Στο τέλος μου λέει δεν θα του πάρεις το χαρτί σου, θα μείνεις εδώ. Και δεν ξέρω αν θα μείνεις και εδώ. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Αυτή ήταν η σχέση, 1954. Και η μέρα μου γράφει 1954. Πώς το είπατε, το θυμάστε αυτό σε φράση? Είπα ότι του είπα, ξέρετε, αυτά είναι για τα ανθρωπάκια.
μπόρεσα να πω αυτό. Αφού δεν τις έφερα, τις γλίτωσα, δεν τις έφερα μετά σε όλη μου τη ζωή. Και θυμάστε το βλέμμα το εκείνο, σήκωσε το κεφάλι. Σήκωσε το κεφάλι, με κοίταξε και δεν ξαναπήρα τη μετάθεσή μου ξανά, δηλαδή την, αυτή μου την επιστροφή μου στη γεωγραφική, και από το ΓΕΣ έφυγα και πήγα στην υπηρεσία πληροφοριών. Την περίοδο εκείνη ο Παπαδόπουλος αντιλαμβάνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Δέσποινα παρακολουθούνται από στρατιωτικούς του αντιπάλους. Μας παρακολουθούν. Το ρίξα στη σχέση δηλαδή. Μου λέει μην πας στη γεωγραφική, μήνα για τα πρωί. Θα βγεις όπως βγαίνεις από πίσω και θα σε προλάβω εγώ για να δω εάν θα έρθει και αν είμαι εγώ. Ο Παπαδόπουλος τη ζήτησε να συναντήσει το πιο έμπιστο του άνθρωπο στον Πεντάγωνο. Έναν άνθρωπο που θα παίξει το δικό του κρίσιμο ρόλο στην ελληνική ιστορία. Και κάνει ένα πρόχειρο σημείωμα να το πάω στον Ιωαννίδη. Την άλλη μέρα το πήγα εγώ, ρώτησα το ποιος είναι ο Ιωαννίδη. Έτσι γνώρισα τον Ιωαννίδη στο Γέσο, ως υπολογαγό πλέον. Και το έδωσα και ακούω κάτι φωνές. Κάτι και τον πήρε αυτόν και τον έκανε και άκουσα ότι ήταν εντολή και του αρχηγού. Δηλαδή τον παρακολουθούσανε από τότε. Τώρα γιατί? Πώς σας το πέρα να πάτε στον Ιωαννίδη, δηλαδή ότι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα, που... όχι. Πάρε αυτό και δώσε στον υπολογαγό τον Ιωαννίδη. Οι σχέσεις Ιωαννίδη και Παπαδόπουλου ήταν σχέσεις δάμων και φιντίας. Για τον άντρα μου τουλάχιστον. Ο κύριος Καραμανλής, Ισερέ. Ο καλλιτεχνικός κόσμος αντιπροσωπεύεται από τον Τάκη Χόρν, τη Βούλα Ζουμπουλάκη, τον Μίτσο Μιράτ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι αργά τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι περιμένουν τη μετάδοση των αποτελεσμάτων για να ενημερώσουν τον παγκόσμιο τύπο. Οι κάλπες ανοίγονται και οι διαφορετικές επιτροπές αρχίζουν την καταμέτρηση. Το 1958 ήταν μια κρίσιμη χρονιά. Η ΕΔΑ, το κόμμα της αριστεράς, έχετε δεύτερες εκλογές. Η κυβέρνηση Καραμαλή συγκροτεί μια επιτροπή αντικομμουνιστικού αγώνα. Ο Παπαδόπουλος εκπροσωπεί σε αυτή την ΚΙΠ ως κλαδάρχης της υπηρεσίας ειδικών μελετών. Τότε έγινε μια συνεννόηση του πολιτικού κόσμου και συνεννοήθηκαν ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια άτυπη επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να μειώσει την επιρροή, την εκλογική και την εκλογική δύναμη της ΕΔΑ. Σε αυτή την επιτροπή ένα από τα πρωταρχικά στελέχη υπήρξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Το 1960 προάγεται συνταγματάρχη και αναλαμβάνει ένα ακόμα κρίσιμο πόστο στην ΚΙΠ, την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας και Αντικατασκοπίας, το πιο νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας. Εκεί αποκτά στενές σχέσεις με τους πράκτορες CIA στην Αθήνα. Well, he was the chief of the Beta Cladder, which is the intelligence unit B. That was his job. So naturally he was thrown in liaison with us, because we worked very closely. And I know we've been accused of being behind him, which isn't so. We knew a lot of what was going on, but they had their job and we had ours. Στις εκλογές του 1961 ο Παπαδόπουλος είναι γραμματέας της Επιτροπής του Σχεδίου Περικλής, που έχει ως στόχο την αποδυνάμωση της ΕΔΑ. Στις εκλογές του 1961 μου φαίνεται ότι είναι γνωστό ότι ήταν γραμματέας του Σχεδίου Περικλής, το οποίο εφαρμόστηκε για την επικράτηση τότε για να κερδιθούν οι εκλογές από συγκεκριμένη παράταξη. Τι ακριβώς έκανε δεν ξέρω, αλλά πάντως οπωσδήποτε ήταν συντάκτης ή υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου Περικλής. Οι εκλογές εκείνες πέρασαν στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας. Γιατί ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου, θεώρησε ότι το σχέδιο Περικλής στρεφόταν και εναντίον του, όχι μόνο εναντίον της ΕΔΑ. Το 1964 έρχεται στην εξουσία ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Παπαδόπουλος και οι ομοδιάτες αξιωματικοί ανησυχούν ότι θα διωχτούν.
Από τον Εύρο που μετατέθηκε ισχυρίζεται ότι εξάρθρωσε η ομάδα αριστερών σαμποτέρ που έβαζαν ζάχαρη σε στρατιωτικά φορτηγά. Ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Παπακοσταντίνου και άλλοι ζητούν την άμεση αποστράτευση. Ο Παπαδόπουλος ήταν ο άνθρωπος που ενεπνεύστη και εξετέλεσε ο ίδιος το δίθεν σαμποτάζ. Είχαμε πει να φύγει και είχε συμφωνήσει και ο γέρος. Και έγινε ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρω από πού. Υποπτεύω τα άναξα. Δεν ξέρω που ήμουν εκεί. Και ο Παπαδόπουλος δεν έφυγε. Ετοιμολύθηκε με 15 μέρες φυλακής, αν θυμάμαι καλά, ενώ έπρεπε να φύγει από το άθλημα. Ο ιδιαίτερος γραμματέας του Γεωργίου Παπανδρέου αποκαλύπτει όμως μια άλλη πτυχή της υπόθεσης. Ο γέρος, ο πατέρας του δικτάτορος, ήταν από τους πολλοί φίλους παλιά στην Πάτρα του Προέδρου. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Ας θα πάει στο διάλογο, μου λέει. Να φανεί ένας αξιωματικός ότι έριχνε ζάχαρη, λέει, μέσα στα τάγκς. Αυτά που θα αμυνθούν για την πατρίδα και αυτά. Κατάντημα, η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη. Να ξέρουν ότι μέσα στο στράτευμα έχουμε έναν τέτοιον άνθρωπο από το να τον συγχωρήσουμε και να πάει στο διάλογο. Ο Παπαδόπουλος έμεινε τελικά στο στρατό από ένα ρουσφέτη και λόγω των στενών σχέσεων που είχε η οικογένειά του με τους Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου με το Χρήστο Παπαδόπουλο ήσανε συνομήλικοι και φίλοι. Όταν κινδύνεψε τότε με τα γεγονότα του Εύρου και μετά, ο Χρήστος πήγε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και παρακάλεσε τον, εν πάση περιπτώσει, να μην τον κακομεταχειριστεί. Ποιος κυβερνά την Ελλάδα? Και η απάντηση του λαού έχει δοθεί και επαναλαμβάνεται σήμερα. Ο βασιλεύς βασιλεύει και ο λαός κυβερνά. Το φθινόπωρο του 1966, όταν η πολιτική κρίση βαθαίνει, ο Παπαδόπουλος μαζί με τον σταματάρχη Νικόλα Μακαρέζο μετατίθεται στην Αθήνα. Φροντίζουν να μεταθέσουν πλέον οι ίδιοι τους φίλους και συνεργάτες τους σε σημαντικές θέσεις για να ετοιμάσουν το σκηνικό της 21ης Απριλίου του 1967. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Παπαδόπουλος προχωράει στο σχεδιασμό του και ψάχνει να δει πώς θα έβλεπαν οι Αμερικάνοι ένα πραξικόπημα. Ο Παπαδόπουλος επέμενε να ξέρουμε την άποψη των Αμερικανών επ' αυτού του θέματος και γι' αυτό μου είχε πει να δω τον Άντσουτς και να του ρωτήσω ποια στάση θα ήταν των Αμερικανών εάν έγινε το κάτι τέτοιο. Βέβαια, να αφήσω να νοηθεί ότι ομιλούσε εκ μέρους στρατηγών, όχι συνταγματαρχών. Well, there had been reporting on a conspiratorial group led by Papadopoulos. I can't remember the name of it offhand. I think it went by the initials of Ina or something like that in Greek. 12-15 colonels or lesser ranks in the army, career army officers. It was a radical and yet conservative group. I'm not sure that we were terribly aware of what their principles were, but they had been conspiring for some years and looked like a group that might try to engineer a coup at some point. I knew he was conspiring. And he's a very sharp guy, very capable guy, and very dedicated. He's a real patriot and violently anti-communist. Παπαδόπουλος αναλαμβάνει το τμήμα επιχειρήσεων του ΓΕΣ. Ο Μακαρέζος τον πρώτο κλάδο της ΚΙΠ. Οι δυο τους πείθουν τον αρχηγό στρατού Σπαντιδάκη ότι υπάρχει κίνδυνος κατάληψης εξουσίας από τους κομμουνιστές. Και εκείνος τους αναθέτει να ανανεώσουν το παλιό σχέδιο Προμηθεύς για την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Ούτε ο Παπαδόπουλος με αμύσε, ούτε εγώ τον αμύσα. Τη λύση του προβλήματος που έγινε την έδωκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτός έβαλε Παπαδόπουλο, Μακαρέζο και εμένα να συντάξουμε το σχέδιο αντιμετωπίσεως καταστάσεως δυσμενών εξελίξεων. Τελειώσαμε το σχέδιο στις 3 Μαρτίου και το πήγαμε οι τρεις και το παραδώσαμε στο σπίτι του Σπαντιδάκη.
και του συστήσαμε, τον παρακαλέσαμε, επειδή βλέπαμε ότι ήταν πολύ κοντά η ώρα του κινδύνου και τον παρακαλέσαμε να το υπεύθυνοι, διότι το πρόβλημα ήταν περισσότερο πολιτικό. Ο στρατός δεν είχε κανένα λόγο, οι υπεύθυνοι έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα που υπήρχε. Να γίνει αυτό το ταχύτερο, να το συζητήσει με την πολιτική ηγεσία και να ενεργήσει όπως έπρεπε. Ήταν σχέδιο εσωτερικής ασφαλείας. Δεν ήταν του ΝΑΤΟ όπως ισχυρίζονται μερικοί. Είχε συνταχθεί επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Ο Σπαντιδάκης είχε ενημερώσει τον έμπιστο υπασπιστή του βασιλέα, Μιχάλη Αρναούτη, για το σχέδιο επιβολής δικτατορίας που ετοίμαζε μαζί με τον Παπαδόπουλο και τον Μακαρέζο. Ο Αρναούτης έμαθε όμως με ένα πολύ τυχαίο τρόπο ότι πέρα από το σχέδιο που γνώριζε ο ίδιος, υπήρχε και ένα δεύτερο, το οποίο προέβλεπε ένα πραξικόπημα χωρίς την έγκριση του βασιλέα, αλλά ακόμα και τη δική του σύλληψη. Στο σχέδιο είχαμε επισυνάψει ως παράρτημα έναν κατάλογο από τους προσύλληψην δημόσια πρόσωπα, στρατιωτικούς και πολιτικούς. Πήγε να τραβήξει τον κατάλογο να τον αποσπάσει, για να μην δει ο Αρναούτης τα ονόματα. Διότι μεταξύ των ονομάτων ήταν και το δικό του, και το Αρναούτη είχαμε βάλει. Πήρε ο Αρναούτης και άρχισε να το διαβάζει. Το διάβασε και όταν έφτασε στο κατάλογο είδε το όνομά του και άρχισε να απειλεί ότι θα μας στείλει στο στρατοδικείο τους τρεις, διότι ήξερε ότι σχεδιάζαμε εμείς. Από εκεί εμείς βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο βασιλιάς είχε διατάξει το Σπαντιδάκη, ο Σπαντιδάκης διέταξε εμάς, εμείς έκαναμε το σχέδιο το οποίο θα εφήρμοζε η στρατιωτική ηγεσία με τον βασιλέα, κατόπιν εντολής του βασιλέου. Ο Κωνσταντίνος ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε σχέδιο για την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Όχι μόνο δεν το ήξερα, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτό το περίφημο σχέδιο που το χρησιμοποιήθηκε για την 21η Επιβολή, όπως το λέγανε. Προμηθέως. Φαντάζομαι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ώρα που έγινε ο βασιλεύς και γινόντουσαν πολλά πράγματα, κανένας δεν σκέφτηκε να μου πει ότι υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και Πατακός συνεδριάζουν σε σπίτια. Παπαδόπουλος αναδεικνύεται σε αρχηγό της επαναστάσεως, όπως αποκαλώνει ήδη το πραξικόπημα. Πώς βγάλατε τον Παπαδόπουλο ως αρχηγό, δεν πήγατε εσείς ή ο Μακαρέζος ή κάποιος άλλος? Εγώ δεν δεχόμουν. Είχα πει πάντοτε ότι δεν πάω πρώτος. Ούτε στο χορό. Ο Παπαδόπουλος πέφτει. Μα αναγνωρίζεται ως εφιέστερος. Οι τρεις συνωμότες γνωρίζουν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Σπαντιδάκης, συζητά μαζί με τους άλλους στρατηγούς την ιδέα ενός πραξικοπήματος. Οι στρατηγοί όμως θέλουν πρώτα να πάρουν το πράσινο φως από τον βασιλιά. Μαζευτήκανε στο γραφείο του Σπαντιδάκη ένα μέρος των 7 αντιστράτηγοι. Όλοι παρεδέχτησαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά ζητούσαν την εκτέλεση της ενεργείας ιεραρχικώς. Δηλαδή με επικεφαλής του βασιλέα. Ο Ζωητάκης μετέφερε να αναβάλουμε την ενέργεια, διότι επρόκειτο να γενέσει και ο βασιλεύς. Οι συνωμότες μαθαίνουν στις 18 Απριλίου ότι ο Σπαντιδάκης θα έβλεπε την επόμενη Δευτέρα τον βασιλιά. Ο Παπαδόπουλος, ως συνήθως, διστάζει να προχωρήσει. Λέει ο Παπαδόπουλος, τώρα κύριε Ταξίαρχε, τι κάνουμε? Ο Ταξίαρχος τώρα θα κάνει ένα ο Ζωητάκης. Το πρωί λοιπόν, τις 21 Απριλίου, ώρα 2.30, τα τάγκς στα πεζοδρόμια. Όσοι θέλετε κοντά. Όσοι τολμάτε απέναντι. Εγώ κοντά. Λένε όλοι. Όσοι ήταν μαζί. Έτσι. Τέσσερους μεγάλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατακό και άλλους. Ανοίξαμε την πόρτα εγώ με έναν δύο άλλους αξιωματικούς και στις 10:30, κοιτάζοντας τον Παπαδόπουλο και τον βασιλιά, οπλισμένος, τους είπα ότι αν μέσα σε μισή ώρα δεν νεκρωθεί ανακοινωθέν για επικράτηση, θα εκτελεστείτε όλοι όσοι είστε εδώ μέσα.
achter ons het huis van Georgios Papandreou, de oud-premier van Griekenland, die huisarrest gekregen heeft. Zijn huis wordt zwaar bewaakt door agenten van de geheime dienst en hij is evenzeer van de buitenwereld afgesloten als de gevangenen op Leros. Wat daar in? You speak English? No, no. Vous parlez français? Tipo dat. No. Can we see Mr. Papandreou? No. Να μην συνεχίσει, Βασίλειο. Yes. Τι συνεχίζει, θα κάνει το τηλέφωνο. Θα φύγει. Okay. Can we see Mr. Papandreou? No. Can you ask him? You speak English? Να μην συνεχίζει. Ο κύριο, να φύγει. Εσείς ξέρετε για ποιο αυτό. Αυτό το καταλαβαίνετε, λέει. Yes. Ναι, ο κύριο, να φύγει. Το πιο περίεργο πράγμα συνέβη την 21η Απριλίου. Όλοι περίμεναν ένα πραξικόπημα. Ακόμα και ο βασιλιάς ήταν ανήσυχος για το τι θα συνέβαινε. Κανείς όμως δεν περίμενε, με ελάχιστες βεβαίως εξαιρέσεις, ότι το πραξικόπημα θα το κάνανε τελικά δύο συνταγματάρχες και ένας ταξίαρχος. Ξημερώματα 21η Απριλίου. Ο Κωνσταντίνος έχει μόλις κοιμηθεί, ήσυχος στο σπίτι του στο Τατόι. Και το βράδυ μάλιστα ήμουν στο σπίτι με την... είχα ένα μικρό, μια μικρή αίθουσα για κινηματογράφο και βλέπαμε ένα έργο. Η μικρή μου αδελφή και η μητέρα μου σηκωθήκαν και φύγαν, δεν τους άρεσε το έργο καθόλου. Και παρακάλεσα τη Σοφία να μείνει μαζί μου, να μου κάνει παρέα. Μου λέει, υπό τον όρο θα με πας εσύ στο σπίτι της μάνας. Εβεβαίως τελείωσε το έργο κατά τη μία ώρα το βράδυ, εντάξει το κίνημα είχε ξεκινήσει από τις πληροφορίες που είχαμε μετά. Και έχοντας υπόψη ότι εγώ είχα πολλή δουλειά την επομένη, της λέω, άσε με παιδί μου, θέλω να κοιμηθώ, γιατί μου είπε ορισμένες λέξεις που λέει μια αδελφή σε έναν αδελφό που δεν τηρεί το λόγο του και έφυγε. Εάν είχα πάει την αδελφή μου στο σπίτι της μάνας μας, θα μας είχαν πιάσει στον δρόμο. Εκεί την ώρα το κέντρο της Αθήνας έχει καταληφθεί ήδη από τους κινηματίες. Ο αρχηγός στρατού Παντιδάκης έχει μόλις γυρίσει σπίτι του αμέριμνος. Του πιάσαμε με τα πολιτικά ύστερα από δεξίωση. Ήταν σε δεξίωση. 2:30 το πρωί. Και συνελήφθησαν εκεί. Και μετεφέρεσαν στις μονάδες, στις θέσεις, με πολιτική περιβολή. Και όταν έφτασα εγώ στο Γενικό Επιτελείο, βρήκα το Σπανδιδάκι καθήμενο στη θέση του αρχηγού, αλλά με πολιτικά. Και του είπα, τα σέβομαι τη διαρχία, δέχεστε να εκαλύψετε την επανάσταση. Λέει, με ρωτήσατε, αυτή είναι η ευγνωμοσύνη που οφείλατε. Οι επαναστάτες δεν χρωστάνε σε κανέναν παρά μόνο στην πατρίδα. Επομένως, η ευγνωμοσύνη μου μέχρι τώρα υπήρχε, υπάρχει, αλλά πρώτα ο νόμος. Ο Παπαδόπουλος μαζί με τον Πατακό και τον Μακαρέζο ανεβαίνουν στον Τατόι. Αυτή θα είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση εκείνης της ημέρας. Πώς ήταν αυτή η πρώτη συνάντηση με τους τρεις? Τρομερά δυσάρεστη. Τρομερά δυσάρεστη. Ξέρετε, αυτοί ήρθαν μέσα με μια πειθαρχία βέβαια απέναντί μου. Αλλά με μία έτσι σκληρότητα ότι εμείς είμαστε οι πατριώτες, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που σώσαμε τον τόπο, σώσαμε τη βασιλεία, σώσαμε ό,τι θέλατε. Με φέραμε στο βασιλιά με την επιστολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι ιδρύωσε η επανάσταση των ενόπλων δυνάμεων και κατόπιν αυτού καλείστε να ορκίσετε κυβέρνηση. Τι συζήτησε να κατέστρεψαν τον τόπο, ποιος τους έδωσε δικαίωμα να κάνουν αυτά τα πράγματα, μετά πέραν από αυτό τι άλλο να τους πεις? Μας έδιωξε, είπε φύγετε να επανέλθετε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Δεν αναγνωρίζω ούτε την επιστολή που μου φέρατε. Μετά αφού τους μίλησα πολύ σκληρά και τους έδιωξα από το σπίτι μου, τους είπα να στείλουν τον αρχηγό του στρατού να με δει. Του είπα εγώ, θα φύγω, δεν επανέρχομαι όμως. Έχω δουλειά. Υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να είμαι κοντά. Να θείτε. Δεν έρχομαι. Φύγαμε και δεν επανήλθα εγώ. Η ώρα περνάει και ο Κωνσταντίνος αποφασίζει να πάει ο ίδιος στον Πεντάγωνο. Όλα κρέμονται κυριολεκτικά από μια κλωστή. Πήγα στο Πεντάγωνο να δω αν μπορούσα να βρω μια λύση. Η κατάσταση στο Πεντάγωνο ήταν φρικώδης. Ήταν φοβερή κατάσταση. Όλοι οι στρατηγοί πιάνανε μέσα στη φυλακή, τους πιάνανε, τους δέρνανε, τους χτυπάγανε, τους ξεφτιλίζανε. Ήταν μια τρομακτική κατάσταση. Κατά τις 10:30-11
στο Γενικό Επιτελείο Στρατού που ήρθε και ο βασιλεύς, χειροκροτούμενος, ζητοκραυγάζοντες και διαμαρτυρόμενος ο βασιλεύς για το θόρυβο. Και μου είπε, κύριε ταξίαρχε, να επιβάλλετε την τάξη. Είπα. Χειροκροτούν. Ζητοκραυγάζουν. Δεν κάνουν κακό. Το πρώτο που ζήτησα να δω ήταν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Έγινε μεγάλη φασαρία, διότι μου εξήγησαν κάθε ευγένεια που μπορούσαν αυτοί να μου εξηγήσουν ότι δεν είχα Πρωθυπουργό της Ελλάδος, αφού τους μίλησε πολύ σκληρή γλώσσα και τους είπα ότι δεν ζήτησα τη γνώμη τους αν έχω ή δεν έχω Πρωθυπουργό. Τους λέω ότι θέλω να μιλήσω στον Πρωθυπουργό. Στο τέλος κατάλαβαν ότι έπρεπε να φέρω τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος ήταν κλεισμένος κάτω. Ήρθε πάνω, έξαλλος και αυτός, όπως ήμουν και εγώ. Μου είπε ότι τρεις σαλαμονιάκια και πέντε λογαγοί έχουν καταλάβει την εξουσία και τι θα κάνω. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, γι' αυτό ζήτησε να έρθετε να μου δώσετε και μια συμβουλή. Τι να κάνω, διότι εδώ δεν έχω γνώμης. Ποιος θα μου δώσει μια γνώμη. Μου λέει να τους λάβετε όλους. Και τον πήγα τον κύριο Κανελόπουλο στο παράθυρο. Του λέω, τι βλέπετε απ' έξω. Μου λέει, βλέπω άρματα μάχης και στρατό. Λέω, δεν ελέγχω κανέναν από τους. Πώς θα τους λάβω, με τι, με το έτσι ή άλλο. Όλοι εδώ είναι φυλακοί κάτω, είναι οπλισμένοι, είναι... Μου λέει, το αντιλαμβάνομαι. Μου λέει, τι σκέφτεστε να κάνετε. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, το μόνο που περνάει τώρα από το μυαλό μου είναι να αρχίσω μια κυβέρνηση με όσο μπορώ περισσότερους πολίτες για να κερδίσω χρόνο, να έρθω σε επαφή με τις ενόπλες δυνάμεις για να μπορέσω να τους ανατρέψω, για να μπορέσω να σώσουν τον τόπο. Και ζητήσαμε να κάνει κυβέρνηση. Και την έκανε την ορκομοσία το βράδυ. Εσείς οι αντιστασιακοί τι έκανατε από το πρωί, από τις 2.30 ώρα μέχρι το βράδυ στις 5.30-6 που έγινε η ορκομοσία? Δεν τρέπεστε να διαμαρτύρεστε τώρα, διότι να φυσάγατε το μεσημέρι της 21ης Απριλίου ή στις 2, στις 3, στις 4 θα φεύγαμε. Άρα το θέλατε. Σήμερα είναι Παρασκευή, 21η Απριλίου 1967. Η σελήνη είναι 12 ημερών. Ανατολή ηλίου 5:41, Δύσης στη... Εκείνες τις κρίσιμες ώρες, ζωηροί νεαροί αξιωματικοί που επηρεάζονται από τον Δημήτρη Ιωαννίδη παίρνουν την κατάσταση κυριολεκτικά στα χέρια τους. Από εκείνη την ώρα άρχισε η αμφισβήτηση του Παπαδόπουλου από τους νεαρότερους αξιωματικούς που πίστευαν στον Ιωαννίδη. Ήμουνα ο μικρότερος στο βαθμό από τους αξιωματικούς που ανήκαν στον πυρήνα της 21ης Απριλίου. Ανοίξαμε την πόρτα εγώ με έναν δύο άλλους αξιωματικούς και στις 10.30 κοιτάζοντας τον Παπαδόπουλο και τον Βασιλιά, οπλισμένος, τους είπα ότι αν μέσα σε μισή ώρα δεν εκδοθεί ανακοινωθέν για επικράτηση, θα εκτελεστείτε όλοι όσοι είστε εδώ μέσα. Από εκείνες τις πρώτες ώρες υπήρξε μία διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών αξιωματικών και των αξιωματικών οι οποίοι ήσαν στην ηγεσία της Επανάστασης. Ακούστε, δυσαρέσκειες για τον Παπαδόπουλο, εναντίον του Παπαδόπουλου, στην ουσία άρχισαν από το πρώτο πρωί που έγινε η ενέργεια της 21ης Απριλίου μέσα στο Πεντάγωνο. Διότι πραγματικά οι αξιωματικοί μικρών βαθμών άλλα περιμένανε και άλλα βλέπαμε. Δηλαδή τι βλέπαμε, στους ηγέτες, στον Παπαδόπουλο, Πατακό, Μακαρέζο, τότε αυτούς που... μια διστακτικότητα, ένιωθαν ένα πλέγμα ενοχής, διαβουλεύσεις, ήρθε ο Βασιλιάς στα ανάκτορα, συσκέπτομαι τον Βασιλιά, καθυστέρηση σε ορκομοσία κυβερνήσεως. Με αποτέλεσμα, είναι και γνωστό αυτό, άρχισαν... αξιωματικοί από τις σκάλες που συνεσκέπτονται μέσα ο βασιλεύς με τους αρχηγούς, ας πούμε, της ενέργειας, να φωνάζουν, γι' αυτό κάναμε επανάσταση. Ο βασιλεύς αντιλαμβάνεται ότι το παιχνίδι έχει χαθεί και αποφασίζει να ορκίσει την κυβέρνηση που του προτείνει ο Παπαδόπουλος. Έχετε μετανιώσει από το γεγονός ότι ορκίσετε αυτήν την κυβέρνηση, ότι βγήκατε φωτογραφία με αυτούς τους ανθρώπους? Η φωτογραφία είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό και την εποχή. Βεβαίως, κοιτώντας τώρα την όλη υπόθεση, θα ήταν ίσως καλύτερα να μην το κάνω. Αλλά μην ξεχνάτε, εκείνη τη στιγμή που έγινε η ορκομοσία αυτής της κυβερνήσεως, δεν είχα τρόπο επικοινωνίας με τον ελληνικό λαό. Όλοι ξέρανε στην Ελλάδα ότι εγώ έχω μια τάση να είμαι, να χαμογελάω, να έχω μια έτσι χαλαρή, ας πούμε, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Δεν μου αρέσει πολύ το πρωτόκολλο.
Λοιπόν, και σκέφτηκε ότι εάν φωτογραφηθώ με αυτούς και είμαι πολύ κατσουφιασμένος, στενοχωρημένος, θα καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δεν είμαι μαζί τους. Και δεν είναι ότι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω αυτή τη φωτογραφία. Εγώ ζήτησα να γίνει φωτογραφία, γιατί μπορούσα κάνεις να πω ότι δεν θέλω να φωτογραφηθώ με κανέναν. Αλλά πώς να μεταφέρω στον ελληνικό λαό ότι είμαι εναντίον αυτής της καταστάσεως. Και εγώ ζήτησα, επίτηδες ζήτησα να έρθει φωτογράφος να φωτογραφηθούμε για να δούνε την έκφραση του προσώπου. Ίσως καλύτερα να μην ήταν. Αλλά δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή το τι θα πούνε στο μέλλον γιατί φωτογραφήθηκες μαζί σου. Η Δέσποινα Γάσπαρη, παράνομη τότε ακόμα ερωμένη του Παπαδόπουλου, μαθαίνει όπως οι περισσότεροι Έλληνες πώς εκδηλώθηκε το πραξικόπημα το πρωί της 21ης Απριλίου. Δεν πήρα είδηση και βγήκα στην επανάσταση κουνάμεν σουνάμεν και μου λένε οι στρατιώτες πηγαίνετε, δεν θα πάτε στη δουλειά σήμερα, είναι αυτό και αυτό. Η Δέσποινα θα εκπλαγεί ακόμα περισσότερο όταν θα ακούσει ποιος ήταν ο ισχυρός άντρας της νέας κατάστασης. Γύρισα και μετά η γειτόνισσα ήρθε και μου είπε ότι επειδή είχε ράδιο, ορκίστηκε, μου λέει, ο άντρας ο υπουργός Προεδρίας. Τι λέτε, τι λέω. Πώς ορκίστηκε, λέω, αφού δεν είναι στην πολιτική. Δεν μπορούσα να διανοηθώ επανάσταση, ορκιστήκανε, κάνανε, δείκανε. Η Γάσπαρη πηγαίνει στο Υπουργείο Προεδρίας, όπου εργαζόταν για να ακούσει το νέο προστάμενό της να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει νιώτη. Αγκαλιασμένη δυνατή, με εργάτη αγρότη φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Από πια και το μυαλό, ξέρετε, όταν άρχισε, έβγαλε τον πρώτο του ως υπουργός Προεδρίας. Πήγα να ακούσω τον λόγο και να δω ποιος είναι αυτός ο Γεωργίος Παπαδόπουλος. Όταν είδα να μιλάει έτσι όπως από τον μπαλκόνι και να έχει στερηθεί το λόγο, την κουβέντα σε, ναι. Θα βάλω φωτιά εις του Ιουδήποτε το κεφάλι, κύριε. Αλλά φωτιά εις την ελληνική κοινωνία δεν θα επιτρέψω να βάλει κανείς. Έτσι μου ξέφυγε, όποιος και να ήταν και λέω, έλα πάνε για μου το παιδί να τα όμως, ποιος ξέρει πώς. Το παιδί ελάλησε, λαλάει το παιδί. Και κάποιοι εκεί, είπατε κυρία μου, όλοι γίνανε επαναστάτες τότε. Ήταν και στρατιωτικοί, ήταν κατεμένοι. Ναι. Και πώς έχουν, δεν ξέρω ποιος είναι, μου λέω το μυαλό και φωνάζει, λέω, το ξέρεις ποιος είναι αυτός για μένα. Αφού είναι άντρας μου, έρασαν τρελή. Λέω, τώρα θα φας ξύλο που θα πάει. Από τότε το ξύλο ήταν ο φόβος. Θέλω να σας πω, δηλαδή, δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε κανείς, ούτε τα παιδιά του. Ο γιος του, δηλαδή, που ήταν εδώ. Εν συνεχεία παρακολούθησε την μεγάλη παρέλαση της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, των τμήματων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ως και των σωμάτων ασφαλείας. Ήταν εις το σύνολό της μια μεγαλειώδης παρέλασης, η οποία έδωσε κατά τρόπον ανάγλυφων εις τα χιλιάδες λαού που την παρακολούθησαν και την χειροκρότησαν με ενθουσιασμόν, το μέτρον της αμυντικής ισχύως της χώρας. Και επίσης το μέτρον της πίστεως, της ελληνικής νεότητος, των στρατευμένων παιδιών της Ελλάδος και του συνόλου του ελληνικού λαού εις το συντελούμενον αναγεννητικών έργων εις το παρόν και το μέλλον της χώρας. Τον Δεκέμβριο του 1967 ο Κωνσταντίνος κάνει το δικό του αποτυχημένο κίνημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Η συνωμοτική αντεπανάσταση απέτυχε πλήρως. Συνετρίβη. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίων. Για τον βασιλιά τι γνώμη είχε τότε, στην αρχή πρέπει. Ο βασιλιά ήταν βασιλόφρον και δεν μπορώ να πω και γι' αυτό και τον διαφύλαξε όπως τον διαφύλαξε και εκείνος και οι άλλοι. Όμως έκλαιγε, εκεί τον είδα να κλάψει. Και εκεί, γιατί φοβήθηκε ότι εκεί όταν είχε πάει προς την Τράκη μου τον σκοτώσουν, διότι αυτοί οι μικροί που θέλαν να δείξουν ότι είναι επαναστάτες, ξέρω εγώ. Είπε, κοιτάξτε, υπάρχουν κάθε καρδιάς χαρακτήρας. Εκεί φοβήθηκε ότι μπορεί να του κάνουν κακό. Ο δικτάτορας αρπάζει την ευκαιρία και ορκίζεται αρχικά πρωθυπουργός και μετά αντιβασιλεύς. Να φυλάτε το Σύνταγμα, να φυλάτε το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού έθνου. Και τους νόμους του ελληνικού έθνου. Και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και ακαιρεότητα του ελληνικού κράτους. Και ακαιρεότητα του ελληνικού κράτους.
Οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Παπαδόπουλο στη Χούντα γνώρισαν ένα προσωπικό του στυλ που δεν συνάδει πολύ με την εικόνα που εμείς έχουμε. Ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό του 1973. Όπως και το Υπουργικό Συμβούλιο τότε και νομοθετούσε στα κονδύλια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Μακαρίτσο Τσουκαλάς ο Άγιος άρχισε να υπεραμείνεται. Μη μου κόβετε εμένα. Θέλω, πρέπει να κάνω καινούργια δικαστικά μέγα. Πρέπει να κάνω καινούργιες φυλακές. Έφερε κλιπανική υπουργέ. Δεν γίνεται. Δεν αρνούμε. Θα φύγουμε. Όπου παρεμβαίνει ο Παπαδόπουλος, η μόνη φορά, γελώντας και λέει στον Κούλη, ο οποίος δεν δεχόταν και συζήτησε μέσα, του λέει: κύριε Υπουργέ, ακούστε τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Είπε: χτίζουμε, θέλουμε να χτίσουμε φυλακές. Ήταν ο Κορυδαλός εν εξελίξη τότε, καινούριος. Θέλουμε να χτίσουμε. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε επανάσταση και μπορεί να δεχθούμε και εκεί, και εμείς εκεί μέσα. Αφήστε το να τις τελειώσει. Παπαδόπουλος ξυπνάει μια μέρα και βλέπει φωτογραφία του σε εφημερίδες, με την πρώτη του γυναίκα ως επίσημη σύζυγό του. Εξοργίζεται γιατί είχε γνωρίσει τη δέσποινα με την οποία ήδη συζούσε στη φρουρά του ως κανονική του γυναίκα. Και γράφει στον Πατακό μια επιστολή παρέτηση από την αρχηγία. Χθες όμως θα είδες, οι εφημερίδες είχαν τη φωτογραφία της γυναίκας μου, με την οποία δεν συζώ, της πρώτης του γυναίκας. Συζώ εδώ με άλλην την οποία έχω παρουσιάσει στην φρουρά μου ως σύζυγό μου. Ο επικεφαλής της φρουράς μου έφερε την εφημερίδα που είχε τη γυναίκα μου με την σχετική ενημέρωση. Με ερώτησε αν η εφημερίδα λέγει αλήθεια ή πρόκειται περί λάθος. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εξευτελίστηκα. Δεν έχω πλέον μούτρα να παρουσιάζομαι στη φρουρά μου ως ψεύτης. Και στον κόσμο, κατά μείζωνα λόγο, και σε εσάς τους συνεπαναστάτες. Εσκέφτην την αυτοκτονία, αλλά τελίτσες. Πατακός. Να διώξεις τη φίλη σου, να επανέλθεις τη γυναίκα σου ή παντρέψεις επιστήμου στη φίλη σου. Τώρα και δεν θέλαμε κιόλα. Εγώ δεν ήθελα, αλλά το επιβάλλανε λόγω. Ήταν, σας είπα, οι εποχές. Έπρεπε να είσαι παντρεμένη. Ούτε εγώ ήθελα να παντρευτώ. Η ζωή της Δέσποινας Παπαδοπούλου αρχίζει να αλλάζει με τον πιο θεαματικό τρόπο. Στο νέο του σπίτι, στο νέο ψυχικό, αρχίζουν να τους επισκέπτονται οι πιο γνωστοί επιχειρηματίες και καλλιτέχνες εποχής. Πέστε μου, οι ισχυροί της εποχής, τα Ρανιάρχους, ο Νάσης, όλοι αυτοί, υποθέτω σας είχαν προσπαθούσαν να έχουν μια ειδική σχέση ή κάτι. Αυτοί ήρθαν και στο σπίτι. Αλλά δεν ήμουν μπροστά στην κουβέντα. Τους γνώρισα, γι' αυτό σας είπα, γνώρισα ανθρώπους που δεν θα τους γνώριζα, δεν ήταν δυνατόν να τους γνωρίσω. Στα κέντρα της Αθήνας, γνωστοί συνθέτες και τραγουδιστές αφιερώνουν τραγούδια που γίνονται μετά πολύ δημοφιλή. Εμένα μου αρέσανε και πήγαινα με τον Λουφουγάλη σε κανένα κέντρο για να δω και τι πώς πάνε τα πιάτα. Για να λέμε την αλήθεια, έτσι ευγήκε η κυρία Γιώργενα. Κυρία Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Το κυρία Γιώργενα που ο άντρας σου που και τα λοιπά το βγάλανε για μένα. Ακόμα και αυτά που λέγανε, είχε την τάδε, είχε την τάδε, είχε αυτό, είχε. Ένιωθα χαρά, κύριε, που μπορούσε ο άνθρωπος αυτός πράγματι, εάν αυτό το ευχαριστούσε, μια αλλαγή από αυτήν τη θυσία όλη του τη ζωή για αυτό που λέγεται Ελλάδα, να ήταν αυτό. Και μια μέρα έπιασε τον εαυτό μου να του λέω, κοίταξε μου τις φέρεις και εδώ. Εδώ φύλαξε αυτό το σπίτι. Από εκεί πέρα, ναι. Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πετε μου και την Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση, αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός που ήταν δίπλα μου, τι λύσαξες για να με καθησυχάσεις, λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσετε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Μπορεί η Δέσποινα Παπαδοπούλου να περνούσε καλά εκείνη την περίοδο, αλλά στα κρατητήρια της ασφάλειας, στο ΕΑΤΕΣΑ και στους τόπους εξορίας, εκατοντάδες άνθρωποι υπέφεραν και βασανίζονταν. Γνωρίζω το επιτελείο των παλαιοπολιτικών και ορισμένων άλλων, οι οποίοι κατήφθηναν την ενέργεια και εάν χρειαστεί θα τους συντρίψω. Την δημοσία τάξη και την καλήνη του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω.
και θα την προασπίσω προϊασδήποτε θυσία. Τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, έτσι όπως τον βεβαίωνα και εκείνον οι άλλοι. Τι να πρωτοπάρει η είδηση. Γινόντουσαν και μαχαιρά. Κανείς δεν βγήκε για να πει όμως εμένα μου κάνει. Λένε πράγματα τα οποία δεν είναι χωρίς αποδείξεις. Έχουν γίνει, ενδέχεται να έχουν γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Και δεύτερον, τι, πόσο κρατήσανε. Διέλυσε τις εξορίες, κύριε. Έκλεισε τα νησιά. Δεν υπήρχε τίποτα πλέον. Σιγά σιγά το πήγε και έκλεισε και αυτά. Η Ολλανδική κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει άσυλον εις 2.500 πολιτικούς κρατουμένους και να τους επιτρέψει να ζήσουν στην Ολλανδία. Ποια είναι η στάση κυβερνήσεως έναντι της προτάσεως αυτής? Δεν είναι καλή ερώτηση καθόλου. Ο άνθρωπος είναι πολύ περίεργος σε όλους τους χώρους και τόπους της γης. Ιδιαίτερος όμως και στον ελληνικό χώρο ο άνθρωπος είναι λίγο πιο περίεργος, διότι του αρέσει πάρα πολύ η άκρατος ελευθερία. Ο δικτάτορας μετακομίζει στο Λαγονίσι, σε μια βίλα που του παραχωρεί ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Οι φανατικοί αξιωματικοί, που έχουν μείνει ακόμα στο στρατό και δεν έχουν αναλάβει θέση στο κρατικό μηχανισμό, ενοχλούνται από τη συμπεριφορά του Παπαδόπουλου. Και το γεγονός αυτό ότι έμενε σε αυτή τη βίλα έχει σχολιαστεί δυσμενέστατα στους αξιωματικούς, η οποία νομίζω ανήκει στον Νάση. Πολύ δυσμενός. Διότι εμείς πιστεύαμε, και δεν είναι μόνο δική μου πίστη, γιατί έκανα πολλές συζητήσεις με αξιωματικούς, ότι αυτός που καταλαμβάνει την εξουσία με τα όπλα και με το έτσι το θέλω κυβερνάει ένα λαό, δεν έχει δικαίωμα να κάνει πράγματα που ενδεχομένως να κάνουν ορισμένη πολιτική. Οι ζωηροί αξιωματικοί πιέζουν τον Ιωαννίδη, που είναι ο μόνος πραξικοπηματίας ο οποίος δεν είχε μπει σε κυβερνητικό πόστο και που έχει μείνει στο στρατό, να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο. Ακούστε, όπως σας προανέφερα, στο μυαλό των αξιωματικών και σε συζητήσεις τα λοιπά, από καιρό έχει αρχίσει η σκέψη ανατροπής του Παπαδόπουλου. Την ανατροπή του Παπαδόπουλου βασικώς καθυστερούσε ο Ιωαννίδης. Αλλά σε προμάσει ιδέα για να γίνει μια ενέργεια πρέπει να είναι όριμος και ο λαός και με κάτι τέτοιες γενικά δικαιολογίες. Ήρθανε ξημερώματα, με τάξη, πολλά τάξη. Και έδωσε και εντολή να μην αμυνθεί η φρουρά, γιατί η φρουρά είχε όπλα. Του είπανε ότι πάβεται να είστε εκτός. Why is it necessary to have martial law in the three major cities? Just for the psychology, not because the martial law kills or make the people to be frightening or like that. You say just for the psychology, but if no one has any reason to be afraid. As you remember, it was last year for all Greece. And now it's only now, those three cities. Now only for three cities. But the three biggest cities. Yes, but no one left these three cities to go out of these three cities in order to be more free. Because they see that they have freedom, and only who... Then what is the reason for martial law, Prime Minister? Psychologically, not. I don't understand, psychological. You had to be Greek man in order to understand what Greeks are understanding. Οι λίγοι αξιωματικοί που είχαν μείνει στο στρατό και δεν εμπιστεύονταν πλέον τον Γιώργιο Παπαδόπουλο θεωρούσαν ότι είχε αφομοιωθεί από το οικονομικό, το επιχειρηματικό κατεστημένο της χώρας. Μετά το άνοιγμα στο Μαρκεζίνι, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ερχόταν και η πτώση του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος αποφασίζει το φθινόπωρο του 1973 να κάνει ένα πολιτικό άνοιγμα και μετά εκλογές. Διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Ορκίζεται πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, καταργείται ο στρατιωτικός νόμος, δίδεται γενική αμνηστία και ειδική χάρη στο Παναγούλη, και στις 8 Οκτωβρίου του 1973 ορκίζεται πολιτική κυβέρνηση υπό τον πολιτικό, τον γνωστό Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, με αποστολή εκλογές
10 Φεβρουαρίου του 1974, ημέρα Κυριακή. Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι για τον Ιωαννίδη και τους οπαδούς του. Τελικά δεν αποφασίστηκε, αλλά ανακοινώθηκε διευνηδιστικά από τον Ιωαννίδη ένα μήνα περίπου πρώτης ενεργίας που κάναμε στις 25 Νοεμβρίου. Στενοί φίλοι του Παπαδόπουλου, αλλά και άλλοι πολλοί, τον προειδοποιούν για την απειλή που διατρέχει από τον Ιωαννίδη. Προχθές σου είπα ότι με είχε καλέσει ο πρέσβης της Αμερικής και μου είπε ότι διαδίδεται με τεπιπτάσεως ότι ο Ιωαννίδης θα σε ρίξει. Εχθές σου είπα ότι με κάλεσε ο πρέσβης της Αγγλίας και μου είπε ότι είναι έτοιμος ο ταξίαρχος Ιωαννίδης να σε ρίξει και εμείς οι Εγγλέζοι ενέχθημεν μέχρι τώρα, αλλά του λοιπού δεν δεχόμεθα να αλλάζει από συνταγματάρχη σε συνταγματάρχη η κυβέρνηση. Κατόπιν αυτού πέσα στον κύριο Παπαδόπουλο να προσέξει. Το λέω αυτά στον Παπαδόπουλο και μου λέει, δεν ξέρεις το Μίμη, τον Ιωαννίδη. Ο Μίμης είναι ασφακιάς. Αποκλείεται να κάνει τέτοια πράγματα. Κρατάει τους μικρούς, τους λέει έτσι. Οι πληροφορίες βγουν ότι το βράδυ θα σε ανατρέψει ο Ιωαννίδης. Και αυτός δεν δέχεται να επιστρέψει τίποτα. Μου έδωσε λοιπόν την εξής εξήγηση. Γιατί δεν έκανε τίποτα. Εάν η Δέσποινα την ώρα που κοιμάμαι, κύριε Ζουροντζή, αποφασίσει να μου πάρει το κεφάλι, έχω τρόπο αμήνης. Για μένα ο Ιωαννίδης στο στράτευμα ήταν η Δέσποινά μου. Ήταν το μάτι μου και το αυτί μου για να με πληροφορεί για την κατάσταση του στρατεύματος. Και αυτός τον είχε πληροφορήσει τότε ότι αμφισβητείται από τους Παλαϊνούς και τους άλλους. Ο Ιωαννίδης όμως εκλείθη στο γραφείο του Παπαδοπούλου και ενώπιον του Μαρκεζίνη ρωτήθηκε ο Ιωαννίδης, διαδίδεται με τα επιτάσεως ότι πρόκειται να με αντικαταστήσει. Τι συμβαίνει? Απήντησε ο Ιωαννίδης ότι, κύριε Πρόεδρε, πνιστάκης έχει συμβεί αυτό το πράγμα και οι διαδόσεις αυτές έχουν επαναληφθεί. Πρόκειται περί ψευδολογιών, μην ανησυχείτε. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973 κλιμακώνεται επεισόδιο του Πολυτεχνείου. Εδώ Πολυτεχνείο. Παρακαλούμε, όπως καλούν το ταχύτερο. Με συγκίνη. Με συγκίνη, με κοκαίνη και ανησυχητικά. Είμαστε άοχοι. Είμαστε άοχοι. Είμαστε άοχοι. Όλοι έρχονται. Εδώ Πολυτεχνείο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάσιου την τραγωνή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βγάλε πέρα την γη. Αγκαλώσαρα βγαλμένη, των Ελλήνων τα λερά και διαβλώσαρα χαμένη. Ο Ιωαννίδης παίρνει τις αποφάσεις του. Υπήρχαν κάποιοι που ζητούσαν να φύγει τελείως από τη μέση ο Παπαδόπουλος, να δολοφονηθεί οτιδήποτε εκείνο το βράδυ? Ακούστε, υπήρχαν και τέτοιες σκέψεις από μικρούς αξιωματικούς και αυτό το είχε υπηρέσει στη γνώση του Ιωαννίδη και το φοβήθηκε πολύ γι' αυτό. Και ενώ είχαμε κανονίσει ποιοι θα πάνε διοικητές σε διάφορα πόστα κτλ., αυτό το κράτησε για τον εαυτό του. Δεν έλεγε σε κανέναν ποιος θα πάει στον Παπαδόπουλο. Και έστειλε έναν άνθρωπο του απολύτως ελεγχόμενο από αυτόν. Και μπορώ να σας πω ότι πήγε, κοιμήθηκε στις 2 ώρα, νομίζω ξεκινήσαμε. Που ξυπνήσαμε ένα τέταρτο πρώτης ενέργειας. Δηλαδή είχε τέτοια βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αντιδράσεως. Μου στείλαμε το τάγμα πεζοναυτών που θα το. Μάλλον όχι τάγμα ολόκληρο, ένα λόγο είχαμε στείλει, δεν θυμάμαι, που θα τον έπιανε κάτω στο. Αυτό το. Πήραμε φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικά. Τα οποία ούτε στους οδηγούς είχαν πει τίποτα. Τους είχαν πει ότι θα κάνετε μια μυστική αποστολή για την Κύπρο, κάτι τους είχαν πει κτλ. Αλλά όταν πηγαίναν εδώ και μάλιστα καθορίσαμε δρομολόγιο εδώ από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που θα βγαίναν κάτω, τους σταμάτησε ένα 100 στο δρόμο για να τους ελέγξει. Και οι αξιωματικοί τους πιάσαν τους 2 αστυνομικούς, ο επικεφαλής αστυνομικούς, και τους πέταξε πίσω μέσα στο φορτηγό, τους έβαλε μαζί με τους στρατιώτες και χάλασε και τον ασύρματο. Και άρχισαν οι οδηγοί να διερωτούνται τι γίνεται, άρχισαν να φοβούνται, ας πούμε. Πάσα πήγαν τα αυτοκίνητα, πλησίασαν κοντά στο σπίτι του Παπαδόπουλου, δεν αντελήφθη κανένα τίποτα για κατάλληλη στιγμή τον. Όταν ήρθανε στο Λαγονίση, γιατί ήμασταν στο Λαγονίση, δεν ρώτησε, παρά γνώρισε τον επικεφαλή. Και επειδή γνώρισε την επικεφαλή, του λέει Ιωαννίδης,
Πέστε μου λίγο εκείνη την μέρα, αν τη θυμάστε έτσι. Του πήραν το πιστόλι του, του πήραν κάτι που είχε. Είστε στο Λαγονίσι εσείς. Στο Λαγονίσι μαζί. Και τι ώρα έρχονται. Δεν τον άφησα καθόλου εκείνη την μέρα. Και τι ώρα έρχονται. Ήρθανε ξημερώματα. Ξημερώματα. Με τάξ. Πολλά τάξ. Και έδωσε και εντολή να μην αμυνθεί η φρουρά, γιατί η φρουρά είχε όπλα. Του είπανε ότι πάβεται να είστε, είχε χαρτί. Του δώσανε ένα χαρτί που του λένε πάβεται να είστε αυτός, αυτός. Και συνεχίζει η επανάσταση το έργο της. Και του πήραν το όπλο που μετά εκείνη μέρα. Το πιστόλι του, ναι, όλα. Και μια μοτορόλα που είχε για ώρα ανάγκης και αυτό, δηλαδή, αυτό ήταν το τραγικό. Ο Παπαδόπουλος μπαίνει πια σε κατοίκον περιορισμό στη βίλα του στο Λαγονίσι. Αισθάνεται προδομένος, αλλά και ανήσυχος. Ως που να με ρωτήσει ο σκοπός, τι, ποιος, πώς το πες, τι θέλεις κτλ. Ακούω τη φωνή του από μέσα, από τον τοίχο, από την πόρτα, να λέει αφήστε τον, να ανοίξετε την πόρτα να μπει μέσα. Ήταν ο Παπαδόπουλος. Πέρασα μέσα, με κεράσανε, με σέρβιρε η δέσποινα πορτοκαλάδα. Περίλυπος ήταν ο Παπαδόπουλος, στενοχωρημένος ήταν και σε κάποια στιγμή μάλιστα μου φάνηκε σαν να δάκρυσε. Και του λέω, Πρόεδρε, εσύ επιτρέπεται σε σένα αυτή η στάση. Μου απάντησε ότι δεν το περίμενα από τον Ιωαννίδη. Δεν περίμενα εγώ να μου κάνει αυτό το πράγμα ο Ιωαννίδης. Αυτό που έγινε με τον Ιωαννίδη ήταν διπλός πόνος για τον άντρα μου. Και ότι το έργο του πήγαινε εκεί που πήγε και ιδιαίτερα ότι ήταν από τον Ιωαννίδη, η φιλία. Αυτό το γκρέμισμα ήταν πάρα πολύ οδυνηρό. Μα πάρα πολύ οδυνηρό. Διότι δεν άφηνε τον εαυτό του σε φιλίες. Το έλεγε όμως αυτό ο άντρας για τον Ιωαννίδη, ότι ανησυχούσε ότι ήταν εξαρτημένο. Ναι, γιατί το είχε πάντοτε μέσα του. Του φαινόταν το Ιωαννίδη ότι θα πάω στην Κωνσταντινούπολη σε 24 ώρες. Κρατήσου, δηλαδή είχαμε χαλινάρι για τον Ιωαννίδη. Όταν όμως έλειψε ο πρόεδρος από τη μέση, τότε ο Ιωαννίδης γέμισε τα καράβια να γλιτώσουμε μια και καλή, να μας εκβιάζει ο καθένας απ' έξω κτλ. Και εκεί πάει. Ο Παπαδόπουλος θα μείνει σε κατοίκον περιορισμό ως τον Ιούλιο του 1974, όταν αποκαθίσταται τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο μεταφέρεται στη Τζιά, όπου φυλάσσεται από ισχυρή δύναμη. Ήρθε και με ξύπνησε και μου λέει, σηκώ για να σου πω κάτι, ήρθανε, θα φύγω, δεν ξέρω πάει, γιατί δεν ήξερε, ούτε του είπανε. Πιστεύω να σε ειδοποιήσουν. Ψύχραιμος. Δήθηκε, γιατί σε αυτά ήταν κοκέτης, ανέκαθεν. Και έφυγε και πήγα πλέον μετά από καιρό πολύ στη Τζιά. Ο Αριστοτέλης Ωνάς προτείνει σε αυτόν και τους άλλους προτέτειους τρόπο διαφυγής στο εξωτερικό. Να πάρει την οικογένεια, εμένα δηλαδή και εκείνο, και να πάμε στο εξωτερικό με δικά του. Ο Νάση ειδοποίησε, όποιος θέλει, είμαι στη διάθεσή του να τον πάρουν να πάμε έξω. Δεν αντέχεται κανείς. Και ο Καραμαλής όμως στέλνει ένα δικό του απεσταλμένο. Ο Καραμαλής. Το έστειλε έναν άνθρωπο και του είπε να δεχθεί, να φύγει, όπως του είπε και ο Νάσης να φύγει, να τον κλέψει δηλαδή, να τον πάρει και δεν δέχτηκε. Τέτοιοι της Χούντας παραπέμπονται σε δίκη και καταδικάζονται σε θάνατο. Ο πρόεδρος Δεγιάννης ανακοινώνει την απόφαση. Την πράξη την ποινή του θανάτου και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρση. Εις των Νικόλων Μακαρέζων. Για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρση. Εις των Στυλιανών Πατακών. Για την πρώτη πράξη θάνατον και καθαίρεση. Για την δευτέραν πράξη ισόβιον κάθυρση. Εις τον Δημήτριον Ιωαννίδη, για την πρώτη πράξη πρόσκαιρον κάθριξη 10 ετών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων επί 5 έτη, για την δευτέρα πράξη ισόβιον κάθριξη. Ο Παπαδόπουλος αποφασίζει να ιδρύσει κόμμα από τη φυλακή, την ΕΠΕΝ.
Ο Γιάννης Λιμπέρης τον βοηθάει να μεταδώσει ένα πολιτικό μήνυμα. Πώς μετατρέψαμε σε στούντιο το κελί, είχαμε περάσει ένα μαγνητοφωνάκι, εγώ καθόμουν στην πόρτα και κοίταζα μία τους φύλακες και μία από μέσα να δω πώς τα λέει και το γυρίσαμε σε δύο αντίτυπα. Το ένα εφυγαδεύθηκε κατά κάποιον τρόπο και είναι αυτό που καλούσε τους Έλληνες πατριώτες να ενταχθούν στις γραμμάτες ΕΠΕ κτλ. Λαέ της Ελλάδος, πολιτικός δεσμότης επί 9 και πλέον χρόνια απέφυγα έως τώρα να ομιλήσω. Σήμερα όμως διακόπτω πλέον την σιωπή μου δια τρεις λόγους. Πρώτα, διότι τα πράγματα της πατρίδος μας ποτέ άλλοτε δεν είχαν φτάσει εις τόσων κρίσιμων σημείων. Έπειτα, για να χαιρετήσω την κάθοδον εις των πολιτικών στίβων ως κόμματος της Εθνικής Πολιτικής Ενώσεως ΕΠΕΝ. Και τρίτον, για να σου εκθέσω πώς πιστεύω ότι μπορεί να διασφαλιστεί το μέλλον της Ελλάδος. Καταδικασμένος για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, γνωρίζει τον Παπαδόπουλο στη φυλακή και γίνεται ο πιο έμπιστος του άνθρωπος. Ακόμα και σήμερα διατηρεί στο σπίτι του τη στολή με την οποία ορκίστηκε την 21η Απριλίου ο Παπαδόπουλος, τα παράσημα, το πηλίκιο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Λιμπέρης και ο Πατακός είναι οι πιο στενοί του σύντροφοι στην καθημερινότητα της φυλακής. Ο Ιωαννίδης ήταν σε ξεχωριστό κελί και είχε προάβλιο ξεχωριστό από μας επί αρκετά χρόνια. Όταν επιτράπη να μπορεί, δεν τον έκανα με εμείς παρέα. Δεν τον έκανε παρέα ο Παπαδόπουλος. Αντιθέτως, μια μέρα μου είπε, έτσι μόλις να πέσω πάνω του. Ο μόνος χρόνος που μπορούσαν να συμπέσουν ήταν ο χρόνος που διατίθεται για προαυλισμό. Εκεί λοιπόν βρήκαν έναν τρόπο, όταν έβγαινε ο ένας δεν έβγαινε ο άλλος και περίπου σιωπηρά από μόνοι τους είχαν καθορίσει το χρόνο εξημισίας. Δύο-τρεις φορές τώρα που συνέπεσε να συναντηθούν στο προθάλαμο, στο τμήμα εργοστάσεων της φυλακής, υπό τα όματα των υπαλλήλων, αντίλαξαν ένα τυπικό καλημέρα. Κοιτάξτε, όλοι οι αξιωματικοί ήταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Ο κ. Παπαδόπουλος σηκώνανε το πρωί, έκανε την καθαριότητά του, έφυγε το καφεδάκι του και συνεχεία έβγαινε για μια βόλτα στο προάβλιο. Έκανε τη γυμναστική του, γύριζε, έκανε ένα μπάνιο εφόσον είχε τη δυνατότητα, γιατί δεν λειτουργούσαν συνεχώς τα λουτρά, και καθόταν μετά και διάβαζε. Διάβαζε μέχρι να έρθει το μεσημέρι, πάσε να προετοιμάζει το φαγητό, μετά υπήρχε ο ύπνος μεσημεριανός, κατά ανάγκη, κλειδωμένο το κελί, τι άλλο μπορούσε να κάνεις. Το απόγευμα πάλι ένα καφεδάκι, ένα τσιγάρο ή μισοπούρο, έτσι το είχαμε καθιερώσει, το περίπατο του το απόγευμα, συζήτηση και μετά πάλι κατάκριση. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποφασίζει ως Πρωθυπουργός να αποφυλακίσει τον Παπαδόπουλο και τους άλλους πραξικοπηματίες, αλλά βάζει βέτο ο τότε πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Παπαδόπουλος αρρωσταίνει βαριά το 1996. Η γυναίκα του μαζί με άλλους ζητούν από την κυβέρνηση του Πασόκ να τον αποφυλακίσει. Ο Σιμίτης δεν έδεχε να μας παραλάβει από εμάς την επιστολή που υπέγραφε ο γιος του, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, την οποία έλεγε ο πατέρας μου δεν υπογράφει. Αλλά εγώ και η γυναίκα του ζητούμε από εσάς την επίδειξη μιας επιτυχίας. Ο Παπαδόπουλος μένει υποκράτηση στην εντατική για 34 μήνες και πεθαίνει στις 2 Ιουλίου του 1999. Στην κηδεία του τον ακολουθούν οι φανατικοί οπαδοί που του είχαν απομείνει. Εκεί μπαίνει ένα τέλος σε μία από τις πιο ταραγμένες όσο και σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Είμαστε δεινά πράγματα οι άνθρωποι. Είμαστε πιο θηρία από τα θηρία. Διότι τα θηρία μόνον από το συνέστημα της πείνης κάνουν κακό. Ενώ εμείς με τη λογική σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Κάπως έτσι, με τους λίγους φανατικούς οπαδούς του να τον ακολουθούν στον τάφο, μπήκε ένα τέρμα σε μια ταραχώδη όσο και σκοτεινή περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Από όλους εμάς εδώ στους φακέλους, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλό Πάσχα.
Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπακλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs, 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Restaurant στο Κρήγορε Beach. Ελάτε οικογενειακό σε αυτό το πανέμορφο οικογενειακό εστιατόριο, το οποίο χρόνια σερβίρει όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς. Έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνικά και τελικά φαγητά, ποικιλία από πίτσες, γύρω, σουβλάκια, καλαμαράκια, μακαρονάδες, ελληνική σαλάτα και πολλά άλλα. Ο ιδιοκτήτης Βασίλη Τσιώτης και Γη σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Στο Gondolier Restaurant, 674 Golf Boulevard στο Κρήγορε Beach. JB Factory Carpet. Ποικιλία από χαλιά όλων των ειδών και χρωμάτων. Μεσογειακά χαλιά μικρού και μεγάλου μεγέθους. Πλακάκια, σεραμικά, κεραμικά και πορσελάνης. Για κουζίνες, σαλόνια, εσωτερικά και εξωτερικά. Wood floors καλής ποιότητος. Σε καλές τιμές. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας ή το γραφείο σας, ελάτε στο JB Factory Carpet. Φανταστικές τιμές. Ο ιδιοκτήτης Βασίλης Μπουκάρης σας περιμένει σε τρεις περιοχές. Στο 3100 Twin Second Avenue στο Σαν Πίτσμπουργκ και με τηλέφωνο 727-322-5757 ή στο 1251 East Fowler Avenue, Tampa και με τηλέφωνο 813-549-1988 και στο Clearwater στο 24099 US Highway 19 North και με τηλέφωνο 727-725-5757. JB Factory Carpet. Κόντος Construction αναλαμβάνει. Και κύριοι, παρακολουθήσατε μια ώρα και κάτι σχετικά η άνοδος και η πτώση του Γεωργίου Παπαδοπούλου στην Ελλάδα για την 21η Απριλίου 1967. Πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντερ γι' αυτό από τον Παπαγελάς. Είδατε πολλά πράγματα, μάθαμε και πολλά πράγματα σχετικά σε αυτή την εκπομπή, η συνέντευξη. Τα συμπεράσματα πάντα δικά σας. Η ώρα είναι 6 και 34 λεπτά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινίων και το κανάλι 48. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους, για αυτούς που θα έρθουν στο Γιάννη Πάριο, να ετοιμαστούν, να φέρουν και τους φίλους τους. Έχουμε εισιτήρια εδώ διαθέσιμα των 115 δολαρίων, των 95 και των 75 δολαρίων. Όσοι ενδιαφέρονται,
Για το Γιάννη Πάριο τηλεφωνήσουμε στο 727-481-0812. Ο Γιάννης Πάριος έρχεται, αγαπητοί φίλοι, στο Tampa Bay Area, στο Σαν Πίτσμπουργκ συγκεκριμένα, στο McAfee Theaters, 22 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ. Το McAfee Theater είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, κλασικό, μεγάλο, παίρνει περίπου 2.000 άτομα και έχουν υποβληθεί πάρα πολλά εισιτήρια. Ελπίζουμε να είναι γεμάτο και να περάσουμε μια θαυμάσια βραδιά μαζί με τον Γιάννη Πάριο. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας το συντομότερο. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα έτσι για την εκπομπή, μισή ώρα περίπου. Πάμε στα τηλέφωνα τώρα να αφήσω και τους ακροατές μας. Ξέρω θα μπουν πολλά τηλέφωνα και στο Skype. Να ακούσουμε τους ακροατές. Λέγεται παρακαλώ σας ακούμε. Λέγεται παρακαλώ σας ακούμε. Λέγεται. This is WPR. Ωραία. 727-725-5555. Πολύ ζεστή κάνει εδώ στο στούντιο. Έχει χαλάσει το κοντί στον άνθρωπο που δουλεύει τώρα πάνω στο roof. Δεν ξέρω τι έπαθε. Καλοκαιριάζει τώρα, ξέρετε. Δούλευε όλο το χειμώνα. Είναι καιρός για επισκευές το air condition. Λοιπόν, θερμοκρασία είναι 96 βαθμούς Fahrenheit μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Κάποιος παίζει τα τηλέφωνα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτός ο τραγουδιστής που θα δείτε τώρα έρχεται, αγαπητοί φίλοι, στη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτου που θα γίνει 16 Ιανουαρίου 2016 με το Escape. Ακούσατε. Απόψε σε θέλω πολύ. Σου δίνω αγάπη και παίρνω ζωή. Σε θέλω απόψε, σε θέλω γυμνή. Στην τρέλα μου έλα και πάμε μαζί. Μέχρι τα αστέρια να πάμε ψηλά. Θέλω τα πέφτω να είσαι εκεί. Με ένα σου χάδι να κλείνει η πληγή.
Ωραίος τραγουδιστής, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο τραγουδιστής αυτός 16 Ιανουαρίου, θα είναι 8 μέρες μαζί μας στο Κλαζερόπλιο. Αυτό το τελευταίο του βίντεο που βγήκε τώρα το 2015, αλλά θα έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο με λαϊκά, με νησιώτικα, χορευτικά τραγούδια, έτσι για να χορέψει ο κόσμος, όπως πάντα γίνεται στις μεγάλες μας κουραζιέρες μαζί με τον Λαγέρα Κελάτο. Για τα εισιτήριά σας έχουμε ακόμα θέσεις των 699 δολαρίων πασοτάξες, πλας εάν είσαστε τα δύο άτομα που πληρώνουν την καμπύρα τους κανονικά και το τρίτο και τέταρτο άτομο έρχονται δωρεάν. Τα μόνα τα οποία πληρώνουν τα τάξες. Εάν έχετε παιδιά δηλαδή, μπουμ, στην καμπίνα είναι ό,τι πρέπει. Είναι πάρα πολύ φθηνή. Αν είναι 4 γυναίκες, ας πούμε, στην καμπίνα και αυτές μπορούν να έρθει το εισιτήριο τους πολύ πιο φθηνότερα από 699 δολάρια που είναι το άτομο. Το κουραζερόπλιο, το Escape, είναι σούπερ μεγάλο κουραζερόπλιο, είναι το κάτι άλλο. Μέχρι και πυροτεχνήματα έχει το κουραζερόπλιο αυτό επάνω κάθε βράδυ. Τις ελληνικές μας βραδιές, πουσιώους και πολλά άλλα. Και πολλά εστιατόρια και καζίνα με το τσουβάλι μέσα οπωσδήποτε. Θα πάμε στο Τορτόλα, στο Σαν Τζον Σαν Τόμας και επίσης θα πάμε και στο Νάσα. Φεύγουμε από το Μαϊάμι, τα λεωφορεία φεύγουν από το Tampa Bay Area. Πάρτε με τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες στο 727-481-0812. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνα για καμιά 20 λεπτά. Λέγετε παρακαλώ. Εμπρός. Ναι. Σας ακούμε, λέγετε. Ναι. Ναι, λέγεται. Ωραία, αυτή η γραμμή έκανες. Μπρος, σας ακούμε, λέγεται. Ναι. Λέγεται. Ακούμε, Νέα Υόρκη. Έλα, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη, αγαπητέ φίλε. Ναι. Σας ακούμε. Hello. Ναι, σας ακούμε, λέγεται. Λοιπόν, ήθελα να μάθω το πρόγραμμα της Δευτέρας που ήταν ένας κύριος που τα έχει βάλει με τον κύριο να από τον Ποστόν εκεί, τι ήταν η αιτία που μας εξηγήσει τι έγινε εκεί. Εχθές ή τη Δευτέρα. Προχθές. Προχθές. Όχι εχθές. Ναι, τι έγινε, δεν ξέρω ακριβώς. Τι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, τι έγινε. Ήταν ένας κύριος εκεί που ήταν εξωφρονό με τον κύριο από το Ποστόνη, τάχεται ήθελα τον δίρι, τον εντάξει, τον, τώρα, κοίταξε, Ποστόνη, τι ήταν η αιτία. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, άμα κανένας διαφωνεί και συμφωνεί, βγαίνει και βρίζονται καμιά φορά. Που δεν είναι ωραίο πράγμα να βρίζονται. Λέω, άμα κανένας... Πόσο ήσουν εσύ εκεί, ήταν η μπροστά εκεί, τι έγινε. Ναι, καμιά φορά, άμα δεν διαφωνεί ο ένας με τον άλλον, βρίζονται. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, να βρίζονται. Ήταν η αιτία, what was the reason for it. Γιατί ο άλλος που τον πήρε τηλέφωνο τον έβρισε, το Γιώργο από την Βοστόνη. Τον έβρισε, so τον είπε δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα να μην πάμε τώρα πίσω σε αυτά τα πράγματα. Τι κάνετε στο Σιάτλ, πώς πάτε εκεί πέρα, καλά. Εμείς πάμε καλά, always πάμε καλά. Εσείς τι κάνετε και στο Φλόριντα, αφού θέλετε να κάνετε η οργάνωση εθνική οργάνωση για τους Αλληνοαμερικανούς, πώς έτσι δηλαδή, από πότε γιατί στο μυαλό να κάνετε μια οργάνωση σαν αυτή και θα πετύχετε. Αγαπητέ φίλε Σούντα από το Σιάτλ, θα έρθουμε και στην περιοχή σου. Ήδη έχουμε ήδη βάλει τα άτομα και εργάζονται σε όλη την Αμερική. Δεν είναι... Ωραία, πώς είναι, 10, 15, 20. Υπολογίζουν να έχουν πάρα πολλά άτομα. Κοίταξε, αυτή η οργάνωση υπήρχε εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι φρέσκια οργάνωση, δεν γίνεται τώρα. Απλώς θα γίνεται μια ανανέωση να πιάσουμε και τη νέα γενιά. Από 18 χρόνων που ψηφίζουν, να τους πιάσουμε όλους σε όλη την Αμερική. Και λέγεται The United Hellenic. Άκου πώς λέγεται. United Hellenic Voters. The United Hellenic Voters Org. Organization. Η οργάνωση αυτή δεν είναι να κάνει λεφτά, είναι να ενημερώνει και να έρχεται σε επαφή το ελληνικό στοιχείο, οι Έλληνο-Αμερικανοί, με τους τοπικούς παράγοντες, με τους πολιτικούς οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις επόμενες εκλογές στις ΗΠΑ.
για να μπορέσουμε και εμείς να εκθέτουμε τα θέματά μας, τα εθνικά μας θέματα. Και ένα άλλο ακόμα, να μπορεί η οργάνωση να κάνει αυτό που έκανε παλιά, άτομα τα οποία είναι περασμένης ηλικίας, εννοώντας πάνω από 50-60, τα οποία δεν έχουν αποκτήσει το διαβατήριο το αμερικάνικο ή την αμερικανική υπηκότητα, να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ομαδικά την αμερικανική υπηκότητα. Ήδη αυτή η οργάνωση έχει προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες, αγαπητέ φίλε, χωρίς να έχει ταμείο, εντελώς δωρεάν, με τότε πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Τσιλιώνη και οι υπόλοιποι, μα και εμείς μέσα που είμαστε. Πάνω από 4.000 άτομα απόκτησα την αμερικανική υπηκότητα. Γιατί μας ενδιαφέρει, και ο πολιτικός πάντα στην Αμερική ενδιαφέρεται να ξέρει ένα πράγμα. Ότι ψηφίζεται, μην την πατάμε σαν τη Νέα Υόρκη, που εκεί στη Νέα Υόρκη όλοι δίνουν λεφτά στους πολιτικούς, αλλά τους λέει πολιτικός τέλος, παιδιά δεν ψηφίζεται. Νάκρισα, το κατάλαβες αυτό? Αυτό το κατάλαβα εδώ και 20 χρόνια τι γίνεται, το κόλπο αυτό. Δεν είναι κόλπο, πρόσεξε, δεν είναι κόλπο αυτό. Μην το μπλες ότι είναι κόλπο, δεν είναι σωστό να το λες ή να το εκφραστείς σαν κόλπο. Είναι μία προσφορά η οποία ο ίδιος ο Έλληνας και η δύναμη ενός νέου να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες για τον ίδιο τον εαυτό, εκεί που μένει, στην πόλη που μένει, και να μπορέσουμε και εμείς σαν Έλληνες να ακούγεται η φωνή μας. Να αποκτούμε τα δικαιώματά μας στις ΗΠΑ, αγαπητέ φίλε, και με την ευκαιρία να έχει και μεγάλη δύναμη και βέτο, να μπορεί να περνάει και τα εθνικά μας θέματα στην Ελλάδα, όπως το θέμα της Τουρκίας, το θέμα των Σκοπίων, το θέμα, ας πούμε, της Κύπρου, το θέμα και πολλά άλλα θέματα. Και η καλή φιλία μεταξύ της Αμερικής και της Ελλάδος. Εγώ δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό, κάτι το ρόν. Η οργάνωση αυτή δεν είναι να κάνει λεφτά. Η οργάνωση, εγώ δεν πιστεύω η οργάνωση που μαζεύει λεφτά ότι θέλει λεφτά, ορίστε. Δεν είπα τίποτα στην Ρώμη. Ναι. Είπα τίποτα σαν αυτό, όχι. Όχι, γιατί άκουσα ότι είπες προηγουμένως ότι... δηλαδή ότι... δεν ξέρω. Μια φορά όταν θα λάβεις και εσύ κανένα email από τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης, να ανταποκριθείς και να γραφτείς και εσύ, ώστε θα ανοίξουν υποκαταστήματα, γραφεία δηλαδή, όχι υποκαταστήματα, γραφεία σε όλη την Αμερική, να μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη δυναμική κίνηση στις επόμενες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Ισπανία... δεν έχω πάρει email. Θα το λάβει σύντομα όμως. Πίστεψε με. Και ένα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα νερό εδώ πέρα. Θα πάμε στο Παμακεδονικό ή τώρα θα πάω στη Φλόριντα. Τι κάνετε στη Φλόριντα με τους νεαρούς εκεί? Έχουν μεγάλο συγκρότημα από νεαροί. Θα πάνε στη Φλόριντα. Πότε θα γίνει αυτό? Αυτό μίλαγα σήμερα με τον Ντίνο, θα είναι σε κανά δύο εβδομάδες. Έρχονται κάπου 250 άτομα, νέοι, οι οποίοι πάνε για... αυτοί δεν είναι, και αυτοί είναι μέσα στους ψηφοφόρους, πίστεψέ με. We work something out. Για good time, ναι. Έπρεπε πάρεις κάνει for vacation. Όπως και στην Κουραζιέρα, πάρε για vacation. Έλα και εσύ και στην Κουραζία, πάνε για vacation, έρχονται νέοι, έρχονται πάντα το καλοκαίρι και εμείς από νεολαία εδώ, από όλη την Αμερική. Αλλά όλοι αυτοί όμως πρέπει να στηρίξουμε τους ψηφοφόρους και οι νέοι και οι επιχειρηματίες και οι μεγάλοι. Και δεν εννοώ να υποστηρίξουν τους ψηφοφόρους με χρηματικά ποσά. Δεν θέλουμε χρηματικά ποσά. Το μόνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι την ενότητα και την ψήφο των Ελλήνων. Δηλαδή να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, ποιους ψηφίζουμε. Και ένας, παραδείγματος χάρη, θα γίνει στον Άγιο Νικόλα ή στην κοινότητα, θα δούμε ακριβώς, θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Και θα έχουμε, ας πούμε, καμιά πενταριά πολιτικούς υποψήφιους. Θα μιλήσουν όλο το βράδυ, θα έχουν χωροσπερίδα, θα μαζευτούν εκεί πέρα 1.000 άτομα να ακούσουν αυτοί. Και όταν βλέπουν κόσμο αυτοί, δίνουν άλλη σημασία, δίνουν άλλη βάση στο ελληνικό στοιχείο. Δεν μας περνάνε για διαλυμένους, με καταλαβαίνεις, είναι. Η ΑΧΕΠΑ δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία δεν μπορεί να το κάνει. Τα σωματεία δεν μπορεί να το κάνουν. Γι' αυτό έχουμε τους λεγόμενους The United American Hellenic Voters. Δηλαδή η ίδια η οργάνωση το λέει, είμαστε ψηφοφόροι. Άρα μόνο έχουν το δικαίωμα να μπουν σε αυτό το σύλλογο άτομα τα οποία είναι Αμερικανοί πολίτες. Τώρα, εάν δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, μπορεί να έρχονται στο σύλλογο να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν την αμερικανική υπηκότητα όπως κάναμε παλιά.
Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και οι ψηφοφόροι, αλλά τώρα ο πρόεδρος που είχαμε παλιά τώρα έχει μεγαλώσει. Έχει περάσει τα 80 τώρα, ξέρεις, δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος να τρέχει δεξιά-αριστερά. Και οι υπόλοιποι θέλουμε τώρα η νέα γενιά να αναλάβει. Να τρέχουν όλοι, και όχι μόνο στη Φλόριδα, αλλά και σε όλη την Αμερική. Στο Σικάγο ήδη υπάρχει η The United Hellenic Voters. Στο Σικάγο για πάρα πολλά χρόνια ήταν το πρώτο σωματείο που έγινε, η οργάνωση αυτή. Πάει πάρα πολύ καλά. Είχαν την χοροσπερίδα τους προχτές, μιλήσανε πολιτικοί και πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αγαπητέ φίλε. Εγώ είμαι εδώ στο Σιάτλ. Είσαι στο Σιάτλ. Θα με δεις στο Αχάπα Κονβένσιον. By the way, γιατί δεν έχεις πάει ποτέ στο Αχάπα Κονβένσιον? Μα δεν έγινε ποτέ κανένα Αχάπα Κονβένσιον στη Φλόριδα. Στο Τάμπα Μπέι Έρεα, πάνε όλο πάνε μακριά. Πάνε, ξέρω, στο Λας Βέγκας, πού πάτε κάτι. Δεν σε ακούω καλά, δεν σε ακούω. Δεν είναι καλό να κάνεις κανένα HEPA convention, κανένα Pan-Macedonian convention και να κάνεις έτσι δύο του κόσμου που πηγαίνουν στα convention. Είναι καλή ιδέα, να σου πω κάτι, είναι καλή ιδέα, αλλά εμείς τα, αγαπητέ φίλε, τα έξοδα μας είναι πολύ μεγάλα και τεράστια και δεν μπορώ τώρα να πάω, ας πούμε, στο Σιάτλ να παρακολουθώ το κομμάτι της ΑΧΕΠΑΣ, γιατί κόστιζε λεφτά. Εισιτήρια, ξενοδοχεία για 2-3 μέρες, πράγματα κακό. Εσείς που έχετε τα λεφτά τα πολλά, να κάνετε sponsor το κανάλι μας να έρχεται. Εδώ δεν είναι κανένα κανάλι. Δεν είναι τόσο πολλά λεφτά, πάτε ένα τίποτα. Δεν έχει σημασία, για εμάς εμείς έχουμε μόλις αγοράσαμε καινούριο πομπό εδώ πέρα και είναι χρεωμένος. Και ψάχνω να βρω τώρα ψωροδεκάρες. Μερικά δολάρια να πληρώσω το μπομπό εκεί πέρα, 50.000 δολάρια, 60 πάει με τη μεταφορά και όλα αυτά από την Ιταλία που ήρθε. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Εντάξει, να έχεις καλό μεσημέρι στο Σιάτλ. Γεια σου. Θα αφήσω άλλον εκεί πέρα να μιλήσει. Βέβαια, άντε γεια σου. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Είμαι ο Τίμης που ήρθα και μου έκανε στο μπαρτάκι για ένα 2-3 φορές. Α, έλα, κάνω μια χαρή, πάρε με στο κινητό μετά. Μια λέξη να σου πω μόνο. Ναι. Έψαχνα στο Cloudy και βρήκα το ION, το movie. Αλλά μετά εξαφανίστηκε, δεν ξαναήρθε ποτέ. Το ION. ION που το λένε, ION. Το Aryan, δεν ξέρω, μπαίνει και... Είδα, έπαιξε μερικά movies. Είναι την άλλη μέρα και δεν ξαναβγήκε πουθενά. Αμερικάνικο είναι. Ναι. Πάρε με στο κινητό να δω τι έχει γίνει. Μια φορά εκεί είναι όλα. Πάρε με μετά τη εκπομπή, μετά σε 7 η ώρα, εντάξει. Γεια σου. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Ναι, λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Λέγεται. Ναι. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας ή το μεγάφωνο του ραδιοφώνου για να μας ακούτε, γιατί άμα δεν με ακούτε από το τηλέφωνο είναι καθυστερημένη η γραμμή, έκλεισε η γραμμή αυτή. Πάμε. Ναι, λέγεται. Εμπρός. Hello. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος θα μιλεί? Ο Άγγελος είμαι, ναι. Στον αέρα είσαι. Συγγνώμη. Είσαι στον αέρα. Λοιπόν, για το ΑΧΕΠΑ είχαν το convention εδώ πριν 14. Το National Convention το είχαν εδώ στο Tarpon Avenue, στο Αχέπα Hall. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι η κυρία, αν μιλάω στον Άγγελο, δεν ξέρω ή όχι, γιατί... Εγώ είμαι ο Άγγελος, αλλά είχατε, η Αχέπα είχε το Convention στο Tarpon. Εγώ είμαι η κυρία που σου έδωσε συμβουλή και να λες στο σταθμό, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, δεν με θυμάσαι, αλλά σε θυμάμαι εγώ προχώσουν στο Ζόρπα. Α, λοιπόν, για να σου ρωτήσω, το Αχέπα είχε Convention στο Κλήγορε, στο Tarpon Springs. Ναι. Ιδέα δεν είχα. Πού το είχανε? Ήταν το Ζόρπας. Το Αχέπα. Αποκλείται ένας ο Άγγελος, γιατί ο Άγγελος μιλάει στο ράδιο. Εγώ είμαι τώρα στον αέρα, μαζί μας στον αέρα. Μα δεν σε ακούω. Γιατί δεν με ακούς αυτή τη στιγμή? Μα δεν είσαι ο Άγγελος, γιατί ο Άγγελος μιλάει σε κάποιον άλλον. Όχι, γιατί πρέπει να κλείσεις την τηλεόρασή σου, υπάρχει καθυστέρηση της φωνής. Όταν βγαίνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, ξανατηλεφωνώ αργότερα. Όχι, εγώ είμαι ο Άγγελος που μιλάς αυτή τη στιγμή. Δεν Μα αφού ο Άγγελος θα μιλήσει σε κάποιον άλλον. Δεν έχει σημασία, γι' αυτό σας λέω, κλείνετε το ραδιόφωνο, το μεγάφωνο, τη φωνή δηλαδή, να μην ακούτε από την τηλεόραση, να με ακούτε από το ακουστικό. Συγγνώμη, ήθεσαι το λάθος να δικό μου, μπορεί.
Ναι, κλείσετε το ακουστικό του τη τηλεοράσεω. Το κλείσα. Ναι, και άκουγε με από το τηλέφωνο. Για να βγαίνει στον αέρα διαφορετικά. Βγαίνει καθυστερημένα στον αέρα. Λοιπόν, για λέγε μου, εγώ είμαι ο Άγγελο, είσαι στον αέρα. Δε, και μου είπε ότι είχε convention. Ξέρει ποια σου τηλεφωνεί. Ξέρω ποια είσαι. Η πρώην ιδιοκτήτρια του Ζορμπά. Να είσαι καλά και να σε χαίρετε για να. Πάντα πα καλά, πάνε αυτέ οι εποχέ του Ζορμπά. Ένα Ζορμπά είχαμε, πάει και αυτό, κάει και. Κάει και μια ολόκληρη ιστορία. Ναι, καλά, ναι, ιστορία μένει. Ξανακάει και δεν πιστεύω να ξα. Ο Ζορμπά που ήταν κάποτε Άγγελε δεν είναι. Το ξέρω αυτό. Ναι. Τι κάνουν τα παιδιά, οι πεθεράσεις. Όλοι, μια χαρά. Όλοι είναι στο κάτω στο Las Vegas. Στο Las Vegas. Στο Las Vegas. Πας καθόλου εσύ. Όχι, για μερικά χρόνια δεν έχω πάει ακόμα. Θα πάω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχω ένα καλό suggestion. Ναι. Μια καλή γνώμη. Να κάνεις μια εκδρομή, να πάμε όλοι με το τρένο στο Las Vegas. Αλλά εμένα δεν μου πάρει στιστήρια, γιατί εγώ σου δίνω τη συμβουλή. Ναι, καλά. Λοιπόν, θα το κάνω αυτό, γιατί είχα πάει με το τρένο εγώ και... Θυμάσαι που συναντηθήκαμε στο τρένο μέσα. Ναι. Ναι, είχα πάει με το τρένο εγώ στο Las Vegas. Και άλλαξες εσύ στο Los Angeles. Για Καλιφόρνια, παιδιά, στο Los Angeles. Πήγαινες εσύ στο Las Vegas και εγώ πήγαινα στο... Αυτό ήταν το τελευταίο ταξίδι της Amtrak από τη Τάμπα, ή μάλλον από το Clearwater, που θα πήγαινε στο Los Angeles, το τελευταίο ταξίδι. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ευχάριστο. Τέσσερις μέρες, πέντε μέρες ήταν, αλλά ήταν σταματάγαμε εκεί ίσως σε μια άνοση. Πολύ, εμένα μου αρέσει το τρένο. Ναι, θα το κανονίσω, για να κανονίσω καμιά εκδρομή. Εντάξει. Ο κόσμος διψάει να δει κάτι καινούριο, κάτι. Να τους πάω στους Ινδιάνους. Αλλά κουνάει πολύ. Όχι, δεν κουνάει το καράβι. Όχι, οι ανθρώποι κουνιούνται. Όχι, το καράβι δεν κουνάει, αυτό μεγάλο που έρχεται δεν κουνάει καθόλου. Λοιπόν, χάρη, καλή πέρα, κλείσε την εκπομπή. Γεια σου. Θα τα πούμε, γεια σου. Παρακαλώ, τελευταία γραμμή. Άγγελο! Παρακαλώ, τελευταία γραμμή. Λέγεται. Ναι. Ναι. Γεια σου, Άγγελε. Νίκος. Έλα, Άγγελε, τι γίνεται. Πρέσει, τι έγινε, θα χιονίσει σήμερα. Έχουμε να ακουστούμε χρόνια και καιρούς που λέμε. Μούσκεμα έγινε. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχω γίνει μούσκεμα. Δεν δουλεύει το κοντίσιο, ξέρει και δεν πρέπει να γυμνός. Είναι 100 θερμοκρασία εδώ. Δεν μου λες. Έλα, ναι. Το Παπαδόπουλο που έπαιζες πρωτήτερα, το έχεις σε tape? Όχι σε tape, σε DVD μπορεί να το κάνουμε. Για εντάξει, μπορεί να το ξαναβάλεις καμιά μέρα από την αρχή, γιατί δεν το είδα από την αρχή. Ναι, θα το βάλω πάλι. Ήταν ενδιαφέρον. Μόνο να το ανακοινώσεις πότε. Έγινε, Νίκο. Εντάξει, άντε για χαρά. Άντε για χαρά. Τα λέμε, γεια. Κυρίες και κύριοι, δεν περμανα τηλέφωνο. Εντάξει, μας παίρνει ο χρόνος. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή αυτή τη στιγμή και να βγω από το στούντιο στο συντομότερο, διότι πολύ ζέστη. Είναι απάνω και δουλεύουν τώρα στη σκεπή να φτιάξουν το κοντήσιο εδώ στο σταθμό και είναι δραματική ποσά μηχανήματα εδώ. Την αγάπη μας από την Ελιόριστη και στη Φλωρίδα. Η εκπομπή αυτή ηχογραφήθηκε και είναι και στο YouTube ζωντανά αυτή τη στιγμή. Γεια σας αγαπητοί φίλοι και να περνάτε καλά. Πλάζες, εστιατόρια, τίσιμο, μικρές ή μεγάλες δουλειές. Αντικατάσταση στα παράθυρά σας με τα νέα παράθυρα που αντέχουν για μεγάλους τυφώνες και κακοκαιρίες. Hurricane Proofs. Kondos Construction. Specialized in rebuilding any size house. Strip stores, restaurants, big or small business. Call now Vasilis Kondos at 727-938-0021. Kondos Construction. Γιάννης Greek Express Taverna. Ένα πανέμορφο ελληνικό εστιατόριο. Σερβίρει αυθεντική ελληνική κουζίνα. Σπιτήσιο φαγητό, γύρο, σουβλάκια, μπιφτέκι, παστίτσιο, μουσακά, τυρόπιτες, σπανακόπιτες και καθημερινά σπέσιο. Ελληνικές βραδιές με μπουζούκια και ωραίο γλέντι. Κάθε Πέμπτη βράδυ. Ανοιχτό. 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Κλειστό την Κυριακή. Την Πέμπτη, ελληνική βραδιά έως αργά το βράδυ. Γιάννης Greek Express Taverna. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Κατέχη. Ελάτε στο Γιάννη Greek Express Taverna. Έχουμε αυθεντική ελληνική κουζίνα. Κάθε Πέμπτη βράδυ, μπουζούκι και γλέντι. Σας υπόσχομαι μια υπέροχη βραδιά. Σας περιμένω. Γιάννης Greek Express Taverna. Στο 35220 US Highway 90 North, Γωνία Altman Road, East Palm Harbor. Τηλέφωνο 727
940-94-23. Δόκτωρ Τέρι Ζερβό, ο δοντίατρο Ισοντανίδεν. Γεια σα, είμαι ο Τέρι Ζερβό. Έχω special training στα φύτευτα δόντια. Με βίδε δεν πρέπει να χαλάσει δύο δόντια να βάλει ένα που λείπει. Τι ξεχνάτε, το φυτευτό δόντι είναι φτηνότερο από γέφυρα. Οι μέσα είναι λογικέ.